ήρθατε κατά το τσακαλό καταπληκτικό φωσκοροπίπινο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήροι και αθλητήρες κάνουν το τόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στενεχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, κοπιάστε, εντός, εκτός και μετά αυτά, ή εσωτερικού, ή εξωτερικού, ή δίπλα μας, ή μακριά μας. Εδώ είμαστε όλοι. Ελάτε. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα και σήμερα έχουμε να δώσουμε καταπληκτικά πράγματα. Έχουμε να δώσουμε σήμερα. Ξεκινάει από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης το 12ωρο. 12 τα δίνει ηλεκτρονέτ. Ημέρα Sony σήμερα. Sony και καλά, πρέπει να σας πω τα δώρα. Και τι δώρα. Σας λέω ότι σήμερα κληρώνουμε στην εκπομπή, κληρώνουμε σήμερα ένα Sony PlayStation Classic. Είναι το PlayStation 1 που επανεκδόθηκε με 20 προεγκατεστημένα παιχνίδια μέσα, κονσόλα κανονικά, παιχνιδοκονσόλα, αυτή που το 1994 πρωτοβγήκε, η Sony την ξαναβγάζει, μεγάλες στιγμές. Τεράστιο δώρο, δεν χρειάζεται να σας πω τι σημαίνει. Και βέβαια, όποιος μπει στην ηλεκτρονέτ και πάρει το οτιδήποτε σήμερα, μπαίνει σε κλήρωση για ένα Sony Xperia XA1DS, 170 ευρώ η αξία του. Κάθε μέρα η Sony σας κάνει και πιο περήφανος που την επιλέξατε. Αυτά σήμερα. Κάθε μέρα θα έχει η ηλεκτρονέτ δώρο και εδώ σε μας, αλλά και στο κατάστημα. Δεν χρειάζεται να σας πω τι θα γίνει, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε τώρα για 12ωρο. Αυτός είναι ο 12ος παίκτης, αυτή είναι η 12 θεοί του Ολύμπου, αυτό είναι το 12ποντο, το 12ωρο, 12 δώρα. Θέλετε να σας πω έτσι μπαμ μπαμ, μια στα γρήγορα, να σας τα πω μια στα γρήγορα γιατί... Τι θα δώσουμε εμείς εδώ? Δωράκλες κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Στο κατάστημα. Smartphone Xperia, γεννήτρια ατμού, τηλεόραση 24 ετών, ισιωτικό μαλλιών, τάμπλετ, καφετιέρα, smartphone, Redmi, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κουζινομηχανή, ξανά τάμπλετ, ηλεκτρική σκούπα, ξανά notebook. Και εμείς εδώ. Σήμερα PlayStation Classic, το PlayStation 1 από τη Sony, αξίας 100 ευρώ, μια γεννήτρια ατμού αύριο, ένα ηχοσύνολο LG, ισιωτικό μαλλιών, tablet, smartphone, φουρνάκι μικροκυμάτων, σετ μαγειρικά σκεύια, φιγραντήρες, ηλεκτρικές σκούπες, smartwatch, ψηφιακή ζυγαριά, χαμός! Χαμός! Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, δεν έχω λόγια, προσέξτε αυτό το πράγμα το κάνει δύο φορές το χρόνο. Ο Μάκης Παμπουκίδης και ηλεκτρονέτ. Κοντά και ο Νικολαίδης, εννοείται. Αυτά έχω να σας πω. Ξαναλέω λοιπόν, ημέρα Sony σήμερα. Εδώ ένα PlayStation Sony Classic, μια κονσόλα με 20 προεγκατεστημένα παιχνίδια. Και στο κατάστημα, όποιος μπει και πάρει το οτιδήποτε, μπαίνει στην κλήρωση για ένα Sony Xperia αξίας 170 ευρώ. Δωράκλες, υπερατού, το αφεντικό τρελάθηκε. Χαμός το ίσιωμα. Χαμός! Αυτά σε πρώτη φάση. Εννοείται ψαραγορά Αιγαίων, πρότυπη ψαραγορά, ιχθυοπολείο. Σας τα καθαρίζουν, σας τα πλένουν, σας βγάζουν εντόστια, σας βγάζουν ό,τι έχει και σας τα στέλνουν στο σπίτι έτοιμα. 214.000 για το διοικητήριο, 69.56.66 για το Ρεόκαστρο. Κυριακή ανοιχτά. Απολαμβάνετε το πιο φρέσκο ψάρι που υπάρχει. Πολλά έχουμε να πούμε. Εννοείται ότι τα φρεσκότερα γλυκά, υπεροχοδρότερες τούρτες που κυκλοφορούν στην πιάτσα στο Νικολαίδη. Ψωμάρες τώρα το πρωί και καφεδάρες και τα σφολιατοειδή σας και παγωτάρες και τα πάντα όλα. Πεντακάθαρα και πεντανόστιμα. Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163.
Την Παρασκευή κόψαμε εδώ την πίτα μας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους σας για τις τόσο εγκάρδιες, τις τόσο αυθόρμητες, τις τόσο υπέροχες ευχές, τα τόσο συγκινητικά λόγια. Αυτό που εγώ μπορώ να πω και αφορά σε μένα και έχει αντίκτυπο πιστεύω και σε όλη την παρέα μας, σε όλο το ζουμουσού, είναι ότι όσο έχω υγεία, όσο αντέχω και βρίσκομαι πίσω από το μικρόφωνο, θα δίνω κάθε μέρα όλο μου τον εαυτό, αφήνοντας έξω το οτιδήποτε μπορεί να με απασχολεί, όπως κάνω αυτά τα 20 χρόνια. Οτιδήποτε. Θα βγάζω ό,τι έχω μέσα μου, ό,τι ενέργεια έχω, ό,τι θετική διάθεση, όσο πάθος έχω, όσο τρέλα, θα τη βγάζω κάθε μέρα στο μικρόφωνο όπως κάνω. Αυτό είναι η δική μου υπόσχεση, δέσμευση. Τώρα για δώρα, για τέτοια αυτά, τα ξέρετε και βλέπετε ότι κοιτάμε να σας στέλνουμε τρίμερα, να σας δίνουμε τραπέζια, κρέατα, θα ξαναδώσουμε και κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη, στο κορυφαίο, το νούμερο ένα κρεοπωλείο στην πόλη. Συνέχεια θα δίνουμε πράγματα από την Electronet, από τους χορηγούς μας, από την Ψαραγορά Αιγαίων, από όλους. Αλλά σε αυτό που αφορά σε μένα είναι ότι όση δύναμη έχω, θα τη βγάζω στο μικρόφωνο. Περισσότερο από ποτέ. Μεγαλώνουμε και η τρέλα μεγαλώνει μαζί με τα χρόνια μας. Δεν χάνουμε τίποτα ούτε από το πάθος μας, ούτε από την τρέλα μας. Λατρεύουμε το ραδιόφωνο. Είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Σε μια εποχή που η τεχνολογία προχωράει, κάνεις έτσι το κινητό και βλέπεις τον φίλο σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γης, στην ωκεανία να πούμε, μέσα από τη βιντεοκλήση. Προχωράει η τεχνολογία με ραγδαίους ρυθμούς, αλλά το ραδιόφωνο διατηρεί τη δική του μαγεία, διατηρεί τη δική του αξία. Χριστοκιώση, βουνό, Αραράτ της οικοληψίας, σκιά για 50 ταλίκες τριαξονικές, κυρίες και κύριοι. Αυτό το μεγάλο αγόρι, μεγάλο εννοώ από πλευράς διάθεσης, ψυχολογίας και προσφοράς. Ένα τεράστιο μπράβο στους κορίτσαρους του handball. Ένα τεράστιο μπράβο στα κορίτσια αυτά, άθλημα που φυσικά δεν έχει ούτε την προσοχή, ούτε την προβολή, ούτε τα λεφτά, ούτε την κλαμουριά, ούτε είναι αναπόσπαστο μέλος και μέρος της καθημερινότητας όλων μας. Το handball γυναικών, πήγαν τα κορίτσια στην Άρτα και γύρισαν με την κούπα. Ένα μεγάλο μπράβο, γιατί έβγαλαν αποθέματα και έφεραν την κούπα στο Λευκό τον Πύργο. Προάγγελος από πολλές κούπες που θα έρθουν φέτος. Ένα μεγάλο μπράβο έχω να πω στα παιδιά του μπάσκετ, που πάλεψαν απέναντι σε έναν αντίπαλο που το μπάτζετ του είναι 20 δικά μας χρόνια. Ξεκινάμε τώρα σαν ΠΑΟΚ με το μπάτζετ που έχουμε τώρα και λέμε θα έχουμε για τα επόμενα 20 χρόνια το μπάτζετ που ο Παναθηναϊκός το έχει σε ένα χρόνο μόνο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρειάστηκε και τη βοήθεια από τους διαιτητές και την προστασία όταν χρειάστηκε στα κρίσιμα σημεία. Θυμάστε που λέγαμε φίλος ο Τράκης, αλλά όταν θα τεθεί το κοινό συμφέρον σιγά μην πει όχι παιδιά, 50-50. Δεν ήταν 50-50. Και οι διαιτητές με χειρουργική ακρίβεια, εκεί που χρειάστηκε, εκεί που πλησίασα, μου έβαλαν εμπόδιο. Και σμπρώξαν το δυνατό οικονομικά εννοώ. Όμως, βγάλαν ψυχή τα παιδιά, έδειξε και ο Παπαθεοδόρου με την ομάδα όλη, και ο Γκος και ο Χάτσερ και ο Λίν, όλα τα παιδιά. Έδειξαν ότι αξίζουν την προσοχή μας, αξίζουν τη βοήθειά μας. Το Keep Out Alive το φώναξαν όσα μπλουζάκια και να τυπώσεις, όταν βγαίνεις και το φωνάζεις με αυτό τον τρόπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, απέναντι στο μεγαθύριο, τότε αξίζει πολλά μπράβο. Υπόκληση σε αυτή την ομάδα που έβγαλε ψυχικά αποθέματα. Τα λέω μπαμ μπαμ τα θέματά μας. Ανοίξαμε το μαραφέτη, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί στέλνετε τα μηνυματάκια σας στην ομάδα μας. Όπως είπαμε, κόψαμε την πίτα μας την Παρασκευή. Έχω εδώ μία λίστα με τους πιο συχνούς του εξωτερικού. Τώρα, αν έχω ξεχάσει κάποιον, ο Κρις από τη Μελβούρνη, ο Τριαντάφυλλος από τη Ρουμανία, ο Πρόδρομος από τη Στοκχόλμη, ο Γιάννης, ο Γραμματικόπουλος από το Μάνχαϊμ, ο Λευτέρης από το Λουξεμβούργο, ο Παναγιώτης από το Μάντσεστερ, ο Μάριος από την Κωνσταντινούπολη, ο Γιάννης από τη Στοκχόλμη,
η Νανά από το Λούτενσάιτ, ο Μιχάλης από το Μόντρεαλ, ο Χάρης Παΐδης από τη Μελβούρνη, ο Χρήστος από το Ανόβερο, ο Αλέξανδρος από την Πάφο, ο Άνθιμος από τη Βενεζουέλα, ο Αλέξης από τη Λάρνακα, ο Αθηνόδωρος από την Κοπεχάγη, ο Γιώργος από το Σίδνεϊ, ο Κώστας από τη Φραγκφούρτη, η Ελπίδα από το Τορόντο, ο Ηλίας από τη Νέα Υόρκη, η Δήμητρα από τη Μόσχα, ο Ηλίας από το Χέλσιμπουργκ, ο Μάνος από τη Ζυρίχη, ο Βαγγέλης από το Μόναχο, ο Κώστας από το Λονδίνο, ο Κώστας από τη Ρίγα της Λετωνίας, ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη, ο Βασίλης από το Λονδίνο. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, ας μου στείλει μήνυμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί μπορεί και να έχω ξεχάσει κάποιον από τους πιστούς, ή αν κάποιος μας ακούει από το εξωτερικό και θέλει να μπει στην κλήρωσή μας, γιατί το κομμάτι έπεσε στα παιδιά του εξωτερικού, στα παιδιά του εξωτερικού που δεν έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν SMS όπως ένας που βρίσκεται στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς για τα δώρα μας. Θα ξανακληρώσουμε ένα από τα δώρα τα μεγάλα που έχουμε από το 12ωρο. Θα πάει αποκλειστικά για τα παιδιά του Facebook, αποκλειστικά για τα παιδιά που βρίσκονται στο διαδίκτυο και είναι μακριά μας, μεν, αλλά πολύ κοντά μας. Να πούμε καλό ταξίδι στην αντιπροσωπεία από το Ανόβερο που βρέθηκε εδώ. Προλάβαμε, είδαμε τα παιδιά με πολύ αγάπη στον Χρήστο Τσίκο και τους υπόλοιπους, στον Στέφανο, στον Τάσο, σε όλα τα παιδιά που είναι στο Ανόβερο και μας ακούνε, σε αυτούς που κάνανε και πάλι χιλιάδες χιλιόμετρα να δουν από κοντά την Παοκάρα, να διαλύει αυτόν που εχθές. Θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε. Καταρχήν, τι ωραίο. Να τελειώσω πρώτα με το ένα θέμα. Ένα λεπτό κοστάκι. Να πούμε ότι όποιος είναι από εξωτερικό και μας ακούει και είναι στην παρέα μας καθημερινά, να μου στείλει μήνυμα στον τοίχο μέχρι τις 10 παρά 10. Αν έχω ξεχάσει δηλαδή κάποιον από τους πολύ πιστούς, ρε παιδιά, που είναι και πολύ πιστός να μην είναι. Αν κάποιος που μας ακούει από το εξωτερικό να βάλει μήνυμα στον τοίχο στο Facebook, στον αθλητήριο, μέχρι τις 10 παρατέταρτο, για να το βάλουμε και αυτό στην κλήρωσή μας για το τάμπλετ από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι το υπέροχο δώρο μας. Που είναι το δώρο μας για την κοπή της πίτας, αυτός που έτυχε το φλουρί. Από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τι είδαμε χθες? Χθες λοιπόν καθίσαμε και απολαύσαμε να σκοτώνονται για τη δεύτερη θέση. Ανεκτίμητο το συνέστημα. Ανεκτίμητο. Καθίσαμε με την άνεσή μας. Αράξαμε. Δεν θυμάμαι πότε έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχει να συμβεί. Να είμαι τόσο μπροστά, να έχω τέτοια διαφορά και να απολαμβάνω τη μάχη μεταξύ των άλλων, να ακούω ότι η μάχη για το Champions League, η μάχη για τη δεύτερη θέση και να είμαι εγώ πρώτος. Πραγματικά ειδονή, πραγματικά απόλαυση, σαν να είσαι αραχτός, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, εκεί που τελειώνει άμμος και αρχίζει η θάλασσα, να είσαι ξάπλα κι όσοι με μαγιό βερμούδα, χωρίς φόδρα από μέσα, όχι το σλιπάκι το μαγιό το στενό, και να έρχεται το κύμα και να σου χαϊδεύει τα ποδαράκια. Έτσι, να κάνει καμπύλη. Να έρχεται το κύμα, να περνάει, να σου γαργαλάει τα πόδια και να φεύγει. Λέω εγώ τώρα, αν εσύ θέλεις να πεις ότι σου γαργαλάει τα καμπανέλια, μαζί σου είμαι, αυτό και εγώ σκεφτόμουν. Αλλά τέτοια απόλαυση να τους βλέπω να σκοτώνονται. Η ΑΕΚ μπαίνει καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, δεν σκοτώνει το γάβρο, η χάρτινη, και μπαίνει στο δεύτερο και καταραίει. Η είδηση είναι ότι εμφανίστηκε και πάλι ο Μπαρμπασάβας. Μπαρμπασάβα, πού ήσουν την προηγούμενη εβδομάδα, πουλάκι μου? Όλες οι ομάδες είναι για τεσσάρι την Ελλάδα. Τα γνωστά παπαγαλάκια. Η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα, παιδιά. Ο Μαρινάκης κατέβηκε στα ποδητήρια και λέει: είστε η κορυφή. Είναι πολύ νοπό ακόμα το ΣΕΧ. Ξεχαστήκατε. Το αφήγημα κατέρευσε την προηγούμενη εβδομάδα. Τούμπα. Αλλά τι να σας κάνω που δεν σας έριξα 4-5 να έχετε λουφάξει, αν και είναι τέτοιο το θράσος σας, πάλι θα βγαίνετε να πείτε τα ίδια. Και χθες ξαναχτίστηκε το αφήγημα. Πάει ο Ντανιέλ Μπατίστα, μπράβο σου ρε παλίκαρε, για σαν ρε μάγκα που τους αποστόμωσες, πάει στην Αθλητική Κυριακή και ο ένας ο λιμοκοντόρος από τους δύο του λέει
πιστεύεις ότι η διαφορά λέει, που έχει ο ΠΑΟΚ είναι, λέει, από τους άλλους, είναι η βαθμολογία, λέει, είναι καλό. Φυσικά, λέει. Εννοείται. Δίκαια ο ΠΑΟΚ είναι εκεί, λέει ο Μπατίστα. Πρώτη σφαλιάρα σου. Λέει κάποιος που έπαιξε σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, κάποιος που συνέδεσε το όνομά του ειδικά με την ΑΕΚ, κάτι άλλο θα πει. Ο Φορτούνης δεύτερο το. Προσέξτε. Ο Φορτούνης, λέει, που κάνει σήμερα ένα καταπληκτικό μάτς. Ο Φορτούνης μήπως είναι, λέει, εκτός από MVP. Εκτός από MVP, λέει, του ντέρμπι σήμερα, μήπως είναι και MVP του πρωταθλήματος. Και λέει ο Μπατίστα, ο Βιερίνια, λέει, είναι ο... Ο Βιερίνια, λέει, μήπως είναι, λέει, μήπως είναι παίξ του ΠΑΟΚ. Για σταθείτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, με το ζόρι να του εκμεύσω την κουβέντα. Να βγάλω τον Πεφτούνη. Πού ήταν ο MVP, ρε, στην Τούμπα, που έπεφτε συνέχεια κάτω. Και έτσι, λοιπόν, ψεύτης κλέφτης χθες, σκοτωθήκαν μεταξύ τους. Και εμείς, βέβαια, σήμερα, το βράδυ, αυτό που λέμε από πέρσι, αυτό που φωνάζουμε από πέρσι το Γενάρη... Ρε μάλια. Αυτό. Το νου σας, ρε μάλια. Αυτό εμείς. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Προσέξτε τώρα. Καταρχήν είναι 7 το μάτζερ, είναι 7.30. Επειδή συνήθως γινόντουσαν 7.30 τα μάτζερ, γινόντουσαν 7.30. Δηλαδή μην χάσετε τζάμπα το πρώτο μισάωρο. 7 στη Ριζούπολη. Σε μια παραδοσιακά δύσκολη έδρα. Απέναντι σε μια ομάδα που πάντα είναι δυσκολοκατάβλητη. Όσο άθλια και να είναι η θέση της βαθμολογική, όσο κακή ομάδα και να είναι, σήμερα θα πάει η κλωτσιά σύννεφο, ειδικά μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Αν εχθές η Χάρτινη έπαιρνε ένα χ ή κατάφερε να κερδίσει, που είχε την ευκαιρία, το ξαναλέω, στο πρώτο ημίχρονο, να τους βάλει άλλα 2 γκολ, σφύριζαν οι γάβροι οπαδοί στο ημίχρονο, αποδοκίμαζαν έντονα, ακούστηκε γιούχα στο ημίχρονο, πολύ δυνατή. Το τι έγινε τώρα και βγήκαν, δεν είναι ένα υπέροχο 2 ημίχρονο άσου τελικό και σκορ 4-1 αυτό? Λέω εγώ, ρε παιδί μου, φανταστικό. Πραγματικά, όποιος το είχε προβλέψει, πρέπει να πληρώθηκε πολλά λεφτά. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι πονηρό, αλίμονο. Αυτά δεν γίνονται σε καμία περίπτωση. Λέω όμως ότι πραγματικά, αφού χθες κατάφερε και κέρδισε ο Γαύρος, σήμερα πρώτον τα μάτια μας, όχι 14, 1014 σε προβοκάτσιες, κατεβαίνουμε να παίξουμε μέσα στο Λεκανοπέδιο, μέσα στην Αθήνα, μέσα σε γειτονιές της Αθήνας, άρα χωρίς να έχουμε εισιτήρια, ξεκάθαρο είναι αυτό, έτσι δεν κατεβαίνει ο παδός του ΠΑΟΚ, αλλά τα μάτια μας 14. Είπαμε κι άλλη φορά, αυτοί δεν θα αφήσουν τα πράγματα στη μοίρα τους. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι πάμε να πάρουμε το πιο παλικαρίσιο, το πιο κακαλάτο, το πιο καθαρό πρωτάθλημα ever, όλων των εποχών. Από καταβολής ιδρύσεως του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Πάει να πάρθει από τον Πανθεσσαλονίκη και Αθλητικό Μήνο Κωνσταντινούπολιτών το πιο παλικαρίσιο, το πιο αντρίκιο, το πιο καθαρό πρωτάθλημα. Και όπως και πέρσι σκαρφίστηκαν τη μηχανογραφία, κάναν τα κυμάκια μεταξύ τους οι ντεμέκα αντίπαλοι, έτσι και φέτος θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν φασαρία, να δημιουργήσουν επεισόδια, να κάνουν προβοκάτσια για να αφαιρεθούν βαθμοί. Να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Καμία απάντηση σε καμία πρόκληση. 10 μάχες μένουν. Σήμερα πάμε να πάρουμε το μάτς με την αξία μας, με την ομάδα όπως έχει μάθει μέσα έξω να κερδίζει, χωρίς να απαντήσουμε σε καμία πρόκληση και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρουμε αν πέφτει τηλεφωνάκι στους αντιπάλους πριν τα μάτς, πριν για να κερδίσετε τον ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρουμε. Θα μπορούσε όμως, δεν μπορούσε, ρε Κιώση. Αν εγώ είμαι παίχτης του Φουφουτιακού και με παίρνει τηλέφωνο ο Ψή, ο Χατζηγραβατίδης, δεν άφησε πάρει ο ίδιος ο πρόεδρος, να πει άκουσε, πες τα παιδιά με χ απέναντι στον ΠΑΟΚ 40 χιλιάρικα έκαστος. Με νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ 100 χιλιάρικα έκαστος. Τι είναι 100 χιλιάρικα για αυτούς, να πει 100 επί 12, επί 14, σε όποιον παίξει. Μπροστά στα εκατομμύρια του Champions League. Θα μου πεις από κύμα φαντασίας, είσαι δοκιχωτιστής, βλέπεις ανεμόμυλους, αφήστε με εμένα να λέω, ρε παιδιά, ο τρελός ο 8-10 είναι, που λέει τα δικά του, σιγά τώρα μην, αυτό λέω εγώ τώρα.
Άρα ιδιαίτερη προσοχή σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή. Είδαμε το βιντεάκι για τα γενέθλια του Ρασβάν Λουτσέσκου. Coach, να είσαι γερός, να έχεις υγεία. Ποτέ άλλοτε κανένας δεν ήρθε με τέτοια αρνητική προδιάθεση στον κόσμο. Ποτέ κανένας άλλος δεν είχε τόσο αρνητική προκατάληψη. Ποτέ κανέναν άλλον δεν τον γούσταραν, δεν τον γουστάραμε πρώτο πληθυντικό. Τόσο όσο όταν ήρθες εσύ. Κανένας άλλος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Από το 1926 και πέρα, κανένας άλλος με το που έκατσε στον πάγκο, πριν δείξει το οτιδήποτε, δεν είχε να αντιμετωπίσει τέτοιον αρνητισμό, τέτοια άσχημη προκατάληψη, δικαίως θα πω εγώ, με τις συμπεριφορές σου, με αυτά, με όλα, ρε παιδί μου, οκ, okay, έτσι. Κανένας άλλος δεν είχε από την αρχή τόσο κόσμο εναντίον του. Και ακόμα υπάρχει κόσμος που δεν τον γουστάρει. Παρότι πέρσι πήρε το double μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, παρότι φέτος κάνει μια σαρωτική πορεία στην Ελλάδα, αίτητος, με 18 νίκες και 2 ισοπαλίες, και παρότι πέρα από τις πράξεις του και με τα λόγια, έχει μπει τόσο πολύ μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου που ενδιαφέρεται για τον ΠΑΟΚ, με τα λόγια του που ποτέ δεν τα στρογγύλεψε, κατάφερε να κερδίσει μια εξαιρετική θέση στις καρδιές μας. Και έτσι η αντιπάθεια μετατράπηκε σε πρώτη φάση σε μια ουδέτερη στάση, σε μια οκ, okay, εντάξει, και στο τέλος μετατράπηκε σε αγάπη. Σε αγάπη δυνατή, σε μια σχέση που αύριο αν φύγει ο Ρασβάν θα έχει γράψει ιστορία στον ΠΑΟΚ. Σαν ο πρωταθλητής, σαν ο ταμπλούχος, σαν ο άνθρωπος που ξανέφερε το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό τον Πύργο. Μετά από 34 χρόνια. Μετά από 33 θα πω εγώ, γιατί και πέρσι. Και έτσι, και με την μπάλα που έπαιξες σε πολλά μάτς και με τις ισορροπίες που τήρησες και το πώς σεβάστηκες τις αρχές του ΠΑΟΚ, το πώς μπήκες στο πνεύμα μας, το πώς ένιωσες τον οπαδό, πόσο πονεμένος είναι, πόσο πολύ του στήχησε η κλοπή πέρσι, δεν σταμάτησε να το λες σε εσωτερικό, σε εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν έχεις μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας. Μιλάω εγώ προσωπικά που έλεγα ότι δεν πιστεύω ότι, δεν ξέρω αν μπορείς να τα καταφέρεις, έλεγα μόλις ανέλαβες. Αν όμως το καταφέρεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα να βγω και να λέω για σένα τα πιο επενετικά λόγια. Ούτε κόμπλεξ έχουμε, ούτε προσωπολάτρες είμαστε με κανένα συγκεκριμένο, για να θεωρούμε ότι όλοι οι υπόλοιποι προπονητές είναι στραβοί και μόνο ένας κάνει. Όπως και αν λέγεται αυτός, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Αυτά είναι αγγυλώσεις, να πούμε, και κολλήματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Και μπήκε και προσέφερε και έφτιαξε ομάδα. Αν μπείτε και δείτε στον τοίχο μας το βιντεάκι μόνο που έχουν φτιάξει οι ποδοσφαιριστές για τα γενέθλιά του, θα καταλάβατε πάρα πολλά πράγματα. Αν όχι το κορυφαίο συστατικό, ένα από τα κορυφαία, το πώς μιλούν οι παίχτες για τον άνθρωπο που είναι πολύ δικός τους, σαν είναι ο μεγάλος τους αδερφός, σαν είναι ο πατέρας τους. Πώς γίνεται ο χαβάς για το σκούφο, για το mental aggressivity, για τις κινήσεις που κάνει, το θεωρούν έναν πολύ δικό τους άνθρωπο. Και δεν διστάζουν να κάνουν ακόμα και χαβαλέ. Ναι, μεν σεβασμός στον προπονητή, αλλά και αυτή η σχέση, η οικογένεια, όλοι οι παίκτες. Δείτε πώς μιλούν για το Ρασβάν. Με τι αγάπη. Πώς κάνεις καζούρα στο δικό σου άνθρωπο, πώς κάνεις τον χαβαλέ με κάποιον που τον λατρεύεις. Όλοι τους. Ο Βαρέλα, ο Αντρέ με το σκούφο, ο Σάχοφ, ο Λιμιός, ο Πέλκας, όλοι τους. Εύχονται τα καλύτερα. Θέλω να πω και κάτι άλλο που είναι προσωπικό. Πρώτη φορά έχω τόσο μικρή διαφορά ηλικίας με τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Και μου φαίνεται κάπως. Είναι, ξέρεις τι, όταν πλησιάζεις ηλικιακά και λες έχω ζήσει ίδια πράγματα δεν μπορεί να έχει ζήσει γιατί είναι διαφορετικές ζωές, αλλά λες τώρα εγώ είμαι 47 στα 48 και αυτός είναι 50. Είμαστε κοντά. Αλλιώς όταν τα κάναμε εκπομπές και ήμασταν 25 και ο προπονητής του ΠΑΟΚ ήταν 50, φάνταζε κάτι πολύ μακρινό, ρε παιδί μου. Τώρα λες είναι ένας άνθρωπος
νέο σχετικά για αυτή τη θέση. Έτσι, δεν είναι μεγάλο σε ηλικία. Με τις ανησυχίες του, με τις φιλοδοξίες του, με τα στραβά του, με τα καλά του, με όλα αυτά. Το νιώθεις κάπως διαφορετικά. Πρώτη φορά που είμαι τόσο κοντά ηλικιακά. Μεγάλος ηλικιακό φυσικά, εντάξει, εννοείται. Δεν είναι ότι είναι πιο μικρός. Απλά αυτός έχει γίνει και παππούς δύο φορές. Είναι παππούς ήδη στα 50 του. Εμείς για να δούμε εγγόνια, αν δούμε ποτέ, αν προλάβουμε. Αλλά λέω, θέλω να πω ότι δείτε λίγο το βιντεάκι. Δείτε πώς μιλούν οι παίχτες και θα καταλάβετε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας. Για αυτό τον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή, τον ταμπλούχο πέρσι και αυτόν που φέτος θα πάει να σαρώσει πάλι πρωτάθλημα και κύπελο. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν είναι ούτε αν παίζει 4-2-3-1, 4-3-2-1. Δεν είναι ούτε αν οι παίχτες ανεβαίνουν από τα πλάγια, ούτε αν μαρκάρουν ψηλά, ούτε αν, έχουν the balance and, the aggressivity. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι η οικογένεια. Οι οικογένειες, οι παρέες κάνουν τις επαναστάσεις. Οι παρέες γκρεμίζουν τα κατεστημένα. Οι παρέες γκρεμίζουν τα αφηγήματα περί καλύτερης ομάδας και Μπαρτσελόνα ελληνικής. Πάλι βγάλα γλώσσα χθες η Γαβρή. Πάλι. Για τεσσάρες είναι όλοι. Μπαρμπασάβα, που κρύφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Που σε έκανα χαρτοκοπτική μανίνα, Σούπερ Κατερίνα. Σε έκανα δαντέλα στην Τούμπα. Πού ήσουνα που δεν ήξερες από πού σου ερχότανε. Πού ήσουνα που ξεγυμνώθηκε το αφήγημα από την κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα. Δεν σε είδα πουθενά. Κρύφτηκες. Περίμενες να βγεις μετά από μια εβδομάδα, ε. Και κέρδισες πια τη χάρτινη σόπαρε. Μεγάλο κατόρθωμα. Όλοι είναι λέει για τεσσάρες λέει στην Ελλάδα. Όλοι αλλά πρώτος από όλους εσύ όμως. Και την τεσσάρα έπρεπε να στηρίξω εγώ στην Τούμπα. Έχε χάρη. Γλίτωσες. Γλίτωσες. Αυτά έχω να πω. Το τρίμπαλο να θυμάσαι, να το έχετε μπροστά, να το έχετε στο νου σας, να μην το ξεχνάτε, για να γίνετε καλύτεροι. Μήπως και φτάσετε κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ. Κάντε επενδύσεις, φτιάξτε ομάδα. Φτιάξτε ομάδα. Αυτά έχουμε να πούμε. Ξαναείπαμε, μεγάλο μπράβο στα κορίτσια του handball, μεγάλο μπράβο στα παιδιά του μπάσκετ, στα παλικάρια, ψυχάρες. Και βέβαια, θα παρακαλέσουμε τον φίλο τον Νουάρντα να μην ξαναπιάσει τον ΠΑΟΚ στο στόμα του. Και αν στηρίχθηκες εδώ, και αν σου έδειξε εμπιστοσύνη, και αν έδιωξε τον Ενρίκε για να κρατήσει εσένα ο Ρασβάν. Αχαριστία να λες ότι εδώ τώρα πήγες μπροστά, έπαιζες, έκλαιγες, αγκάλιας τον Κάναντι, αυτά. Δεν μπορεί να μην παίζει ο MVP του περσινού πρωταθλήματος. Στις ευκαιρίες που σου δόθηκαν εδώ, δεν έκανες αυτά που έπρεπε. Και σου δόθηκαν πολλές. Είσαι αυτοκαταστροφικός. Γι' αυτό λοιπόν, άμε στην ευχή της Παναγίας και του Θεού και άσε μας. Και μην ξαναπείς για τον ΠΑΟΚ. Και αν σε στηρίξαμε και αν είπαμε για σένα, παίξε εκεί στο. Για τον Ατρόμητο είσαι αρκετός. Για τον ΠΑΟΚ δεν ήσουν αρκετός. Ήσουν ανεπαρκής για τον ΠΑΟΚ. Και σαν μυαλό και σαν συμπεριφορά και αγωνιστικά. Όσες φορές σου δόθηκε ευκαιρία, στριφογύρισες γύρω από τον εαυτό σου. Και δεν σε ενδιαφέρει η ομάδα, σε ενδιαφέρει ο εαυτό σου μόνο. Όταν δεν γυρνούσες από εδώ και από εκεί, να σε μαζέψουν από εκεί που ήσουν. Γι' αυτό άστο. Μην ασχολείσαι πια με τον ΠΑΟΚ. Παίξε εκεί, είσαι μια χαρά. Μια χαρά. Δεν μπορεί να μην παίζει ο MVP. Για εκεί είσαι καλός. Για εδώ ήσουν λίγος. Και λίγος όχι μόνο αγωνιστικά και σαν συμπεριφορά και σαν χαρακτήρας και σαν προσωπικότητα. Αλλά φαίνεται ότι είσαι και αχάριστος. Τελικά. Και αχάριστος. Μόλις έβαλες ένα γκολ με τον Ατρόμητο, αμέσως βγήκες. Δεν μπορεί να μην παίζει. Σιγά, ποιος είσαι, ρε. Σιγά. Αυτά. Τελειώσαμε. Ξαναλέω. Σήμερα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 PlayStation Sony Consola, PlayStation Classic, το PlayStation 1 με 20 προεγκατεστημένα παιχνίδια, καταπληκτική κονσόλα που την επανέκδωσε η Sony, ο κολοσσός! Sony και καλά θα πάρετε Sony. Και όποιος πάει σε ηλεκτρονέ το κατάστημα έχει εκεί Sony Xperia 170 ευρώ κινητό, θα μπει σε κλήρωση κάθε μέρα, θα κληρώνει για το 12ωρο. Ένα υπέροχο δώρο. Δεν ξεχνάτε, Ελλάς Auto Service 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη με την εμπειρία και τη σφραγίδα της Ελλάς Service που είναι νούμερο 1 οδική ασφάλεια. Μισό κοντά αιώνα τα παιδιά, η Χατζοπουλέ, η οικογένεια Χατζόπουλου ξέρει τι σημαίνει αυτοκίνητο και φανοποιείο και βαφείο και καλύμπρες και τμήμα υγραεριοκίνησης και ελαστικών και. Εκεί θα πάτε το αυτοκίνητό σας. Όπιστε κέντρο υγείας Θέρμης 47-43-12, Ελλάς Auto
σέρβις. Κορυφαίο συνεργείο. Κορυφαίο συνεργείο για το μεγάλο, για το μικρό σέρβις σας. Επιστρέφουμε! Έτσι, μην ξεχνιόμαστε! Κι αν θες απόψε να σ' τα αποδείξω, έλα στη Τούμπα να σου το δείξω. Και ό,τι άλλη κατάληξη θέλετε εσείς, όποιο άλλο ρήμα θέλετε. Πάμε στις γραμμές, περιμένει Κόσμας, κατά το άνθρωπας. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε το τηλέφωνο, γιατί το άλλο δεν πέφτει. Πονάς το... αγόρι μου! Πονάς αγόρι μου! Έτσι, έτσι. Ξαναβγήκαν, ξετσουτσούνισαν, δεν είναι φοβερή λέξη, τσετσουτσουνίζω. Από χθες πάλι, εμείς σήμερα το νου μας, πάμε να πάρουμε το μάτς στη Ριζούπολη, να κερδίσουμε. Τρεις πόντινε και με τον Γαύρο, τρεις και με τον Απόλλωνα. Άνοιξτο! Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Μην ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction, ο κορυφαίος σε ανακαίνιση, σε αναδόμηση, σε διακόσμηση. 323-003. Αυτό σας φτιάχνει το σπίτι, σας το κάνει παλάτι το αχούρι. Και οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα έχετε, τηλεφωνείτε εκεί. Δημητριάδης Construction με συγκλονιστικές συνεργασίες. Μεγάλος μάστορας, βασιλιάς Γυψουσανίδας. Σας το κάνει αγνώριστο το σπίτι. 323-003. Πάμε στις γραμμές. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα PlayStation κονσόλα. Το PlayStation το Classic το εκδίδει η Sony, ο κολοσσός. Τι θέλετε, σε τηλεόραση? Παρεπιπτόντως στην Electronet υπάρχει προσφορά η Sony 32 ιντσών σε 250 ευρώ. Αλλά και εκεί παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμό για το Sony Xperia σήμερα. Όποιος περάσει από την Electronet σήμερα μπει και πάρει το οτιδήποτε, παίρνει μέρος και σε κλήρωση για Sony Xperia. Εμείς δίνουμε PlayStation κονσόλα Classic με προεγκατεστημένα 20 παιχνίδια. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ναι! Ελάστομαι να έχουμε τα δώρα. Ζούμου σου λέμε και κάνε πίκρα και με. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε. Γεια σας. Ζαν Ζακ Σεφτέ. Μεγάλος Γάλλος. Καλημέρα. Μεγάλος. Καλημέρα σε όλα τα σουμουσάκια και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Κωστή, ένα, ο Ντράγκη, όταν λες για τον Ντράγκη πριν για το κοινό συμφέρον, κοινό συμφέρον ήταν και οι δύο έχουν συμφέρον. Δεν είναι κοινό συμφέρον. Όταν πέσετε το συμφέρον του ενός έναντι του άλλου, σε διορθώνω. Ναι, εκτός από το δικό μου συμφέρον, έχει και ο άλλος συμφέρον. Άρα υπάρχει κοινό συμφέρον, έχουν και οι δύο συμφέρον, αυτό λέω. Να πάρω το μάτς. Ήταν κερδί... Όχι. Το ματς ενδιαφέρει και τους δύο. Κοινό συμφέρον. Ναι. Δεν είναι μόνο το συμφέρον του ενός. Καταλάβες. Ενδιαφέρονται και οι δύο. Γι' αυτό λέω κοινό συμφέρον. Κοινό είναι ότι έχουν και οι δύο το ίδιο συμφέρον. Τέλος πάντων. Το ίδιο συμφέρον. Έχουν να πάρουν το ματς. Αυτό εννοώ. Εντάξει, το ίδιο πράγμα λέμε. Okay. Δεν το παίρνουν μαζί. Εκείνη διαφορά. Ναι, ναι, okay, okay. Ο καθένας στην πάρτη του, ναι. Χτες τέτοια τάβλα να κάθομαι και να βλέπω για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και όχι να με νοιάζει, να λέω βάλε γκολ εσύ ρε εσείς αυτούς. Δεν με νοιάζει. Βάλε εσείς και στους άλλους. Φέρτε χείρι, δεν με νοιάζει ρε, κάντε τι θέλετε ρε. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει. Να μην με νοιάζει καν. Πραγματικά. Έκανα μια παρομοίωση με το κύμα στη θάλασσα. Νομίζω ότι... Πάρα πολύ ωραίο. Άφηνα το παιδί, δεν το άκουσα να πω να λύσω. Άφηνα το παιδί σχολείο, κατεβεί. Είπα, εκεί που τελειώνει η αμμουδιά και αρχίζει το κύμα, ξάπλα, όχι μαγιό σλιπάκι, μαγιό βερμούδα φαρδιά, χωρίς φόδρα ανοιχτή, από μέσα ναι, και να έρχεται το κύμα να σου χαϊδεύει τα πόδια. Τα πώς το έπαιξε αυτό? Αλλά... λοιπόν, Μπαρμπασάβα... Βλέπεις και θουβού σου έχω έτοιμο, έτσι. Και θουβού. Ναι, έτοιμος. Και όσοι είναι φοβερός. Λοιπόν, Μπαρμπασάβας, γιατί παραξενεύεσαι με τον Μπαρμπασάβα? Επειδή εμφανίστηκε και ήταν εξαφανισμένος την προηγούμενη εβδομάδα. Τι είχε ρε πω? Όχι, ήθελε να δει, είδε τι έγινε. Και επαναπροσδιορίσε τι. Τι. Είπε την αλήθεια. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα και ότι όλες οι ομάδες στην Ελλάδα είναι για τεσσάρες. Δεν είπα αυτό ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι. Αυτό, okay. Είναι, αυτό ήθελε να πει, αλλά παραφράστηκε από τους δημοσιογράφους έτσι, από τα κανάλια. Έτσι. Παίρνουν κόβουν ράβουν και οι αλήτες οι δημοσιογράφοι, έτσι ακριβώς. Ναι, εντάξει. Αλήτες οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να τρώνε. Τέλος πάντων. Αθλητική Κυριακή αποθέωση, δηλαδή ζούμε μεγάλες στιγμές. Μπατίστα Παλίκαρος, φίλε. Καλή εβδομάδα. Μπατίστα Παουξάκη. Τίποτα άλλο. Ζουμουσάκη, όχι Παουξάκη. Και Ζουμουσάκη Παουξάκη. Εντάξει, το ίδιο πράγμα. Ζουμουσάκη. Ωραία. Και θέλω κάποια στιγμή θα σε πάρω ένα τηλέφωνο. Ναι, βεβαίως. Θέλω να σου πω κάτι να κάνουμε εκτός αέρα. Μουχαμπέτη. Έγινε. Όχι Μουχαμπέτη, κάτι σοβαρό θα σου πω. Σοβαρό είναι και το Μουχαμπέτη. Σε χαιρετώ! Γεια σου Γιώργο! Μέσα από τα μηνύματα σήμερα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526
για να πάρετε μέρος σε κλήρωση που θα γίνει 10 παρα 5 για το PlayStation 1. Κονσόλα, κλασίκ, το ξανάβγαλε η Sony γιατί είναι best seller. Καλημέρα! Καλημέρα, Κωστή. Ναι. Καλώς στο στράτο. Λοιπόν, καταρχάς θα σε διορθώσω. Βεβαίως. Είναι το ίδιο συμφέρον και όχι το κοινό συμφέρον. Όταν είναι δύο αντιπαρατασσόμενες πλευρές οι οποίες έχουν ένα απότερο σκοπό και είναι αντιμαχόμενες, είναι ίδιο. Ίδιο. Εντάξει λοιπόν. Κοινό συμφέρον είναι όταν είναι, μάχονται όλοι μαζί για τον ίδιο σκοπό. Εντάξει. Στην ίδια θα πλευρά. Το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Σωστό. Λοιπόν. Έχουν το ίδιο συμφέρον λοιπόν. Εντάξει. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στο άλλο κομμάτι. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι το εξής. Σήμερα η ομάδα πρέπει να μπει οδοστρωτήρα στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι πρέπει να καθαρίσει στο μισάωρο. Εντάξει. Ναι. Γιατί έχουμε και κύπελο την Πέμπτη και πρέπει η ομάδα να είναι και φρέσκια και σοβαρή. Σωστό. Δηλαδή, και να μην αφήσει περιθώριο στον Ευαγγέλου να κάνει το οτιδήποτε. Έτσι ακριβώς. Επειδή λοιπόν είναι πολύ ύποπτος ο συγκεκριμένος κύριος, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ο ορισμός του συγκεκριμένου διαιτητή. Ναι. Δεν ήθελα αυτόν και αυτό που μας φύριξε στο μάτς με τον Όφη στην Κρήτη και άλλον έναν. Ναι. Αυτός που είναι... που είναι ρε παιδί μου, που βγήκε διεθνής, ο Παπαπέτρου. Ναι. Αυτούς τους τρεις δεν τους ήθελα. Κανέναν Έλληνα δεν ήθελα. Είναι, όχι, όχι, ναι. Δεν γίνεται. Okay. Βλέπεις ότι... Ναι, ναι, πάμε. Λοιπόν, είναι πολλοί οι πουλιδιαιτητές, διότι σφυρίζουν πολλά φάουλ στον ΠΑΟΚ ενώ έχει κατοχή μπάλας. Και κόβουν στην ουσία κόβουν επιθέσεις και δίνουν στημένες μπάλες στον αντίπαλο. Επίσης, κάτι άλλο που ήθελα να πω για το μάτς με τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ. Ήτανε 0-1 στο ημίχρονο, επειδή δεν το είδα, δεν το παρακολούθησα, και έγινε 4-1 τελικό. Ναι. Μέχρι το 78 ήταν όντως 2-1. Νομίζω, ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το σκορ, αλλά στο πρώτο ημίχρονο μπήκε ο Γαύρος ανύπαρκτος. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να βάλει άλλα 1-2 γκολ. Η Χάρτινη δεν το έκανε. Χάνει και μια ευκαιρία με το που μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο η Χάρτινη για να το κάνει 0-2. Σφυρίγματα στο ημίχρονο πολύ έντονα από τους Γαύρους οπαδούς, από δοκιμασίες. Και στο δεύτερο, μαγική εικόνα, καταραίει η Χάρτινη. Ο Μπάρκας τα καταπίνει, να πούμε, σαν Λουκούμια Αργουδέλη. Λοιπόν, εγώ σε ποιον πρέπει να κατηγορήσω που έχασα 3.000 ευρώ στοίχημα χτες, γιατί η ΑΕΚ δεν έβαλε ένα γκολ. Πόσα χρήματα έπαιξες? Τίποτα. Πόσα χρήματα? Πολύ λίγα, ρε. Πόσα? Ένα δεκάρικο. 10 ευρώ έχασες, δεν έχασες 3.000. Ναι, αλλά επειδή η ΑΕΚ δεν έβαλε ένα γκολ ακόμα, έχασα 3.000 στην ουσία. Και κάτι τελευταίο. Πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ας σου δώσω ένα αποκλειστικό. Ναι. Υπήρξε μεσάζοντας στην Αθήνα, ο οποίος προσπάθησε να κλείσει ένα πολύ μεγάλο deal για τον Ολυμπιακό, ναι, με μια εταιρεία χορηγό. Μάλιστα. Τη Sony. Τη Sony? Ναι. Για τη φανέλα? Ναι. Και ξέρεις γιατί χάλασε τον deal? Γιατί ήρθαν όλα τα δώρα εδώ? Όχι. Τι, για γιατί πώς... γύρισε η αντιπροσωπεία της Sony και είπε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι εσείς δεν σώνεστε με τίποτα την Κυριακή. Καλημέρα. Γεια σου, Στράτε. Μαζί σου δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό. Ούτε πυρετό. Καλημέρα σας, νέοι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το, γεια σου Γιώργο. Τι κάνουμε? Δόξα τω Θεώ. Εδώ, η περιμένουμε να πάρουμε το μάτς σήμερα. Η Αγία Σοφιά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Πρέπει να μπει λίγο χρήμα από ορισμένους χορηγούς. Τώρα υπάρχουν, χθες ήταν κάτι χορηγοί από κάτω από... Προσπαθούν. Το Πειραιά. Προσπαθούν, το Πειραιά. Προσπαθούν. Ναι. Προσπαθούν. Χορηγοί. Δεν αφήνουμε κανένα υπονοούμενο εμείς. Δεν έχουμε. Όχι καθόλου. Άλλη μόνο. Βορειά. Προσπαθεί η Χάρτινη να βγει στο Champions League. Ναι. Για να μπορέσουν να μπουν χρήματα στο ταμείο. Το να κάνω εγώ μια δωρεά είναι κακό? Όχι βέβαια. Όχι σε βέβαια. Παρακαλώ. Αλίμονο. Αλίμονο. Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια τα κορίτσια μας. Ναι. Για τη μεγάλη νίκη. Κερδίσανε μια ομάδα η οποία είχε να κάνω τίτλους. Πάρα πολλούς τίτλους. Έτσι. Να δώσουμε συγχαρητήρια τα παιδιά που παίξαν και προσπαθήσανε. Στο μπάσκετ. Βεβαίως. Ψυχάρες. Για ένα τικ χάσανε το παιχνίδι. Και σμπρώχτηκε και από τη διαιτησία ο Πάσο Βάζελος. Η κοπελάραφη με την αλογοουρά, η κυρία, ναι, η οποία μας έψηκε και το δάχτυλο και μας έλεγε, ναι, ναι, αυτό θα σας κάνω. Ναι. Okay. Τέλος πάντων, θέλει από εδώ και μπρος μεγάλη προσοχή τα πάλιπα τα παιχνίδια που έχουν μείνει για το ποδάθλημα. Θεοί και δαίμονες θα μας κυνηγάνε. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Όφη θα τιμωρηθεί και θα πάρει ο Γαύρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, Γιώργο. Μην το τρως αυτό. Δηλαδή, αλήθεια στο λόγο, σε κανέναν.
Δεν έχει Ναι, αν πει στην Ελλάδα όλα έχουν συμβεί. Αφαίρεσαν 15 πόντους από τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή. Και να πέσει ο Όφη, όποιος παίζει από εκεί και πέρα μαζί του, θα έχει τους πόντους της νίκης. Το να γυρίσουν πίσω, να ξαναδώσουν, θα είναι το έσχος του αιώνα. Δηλαδή, μέχρι και αυτό. Μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα. Δεν πρόκειται, Γιώργο μου, ποτέ να γίνει. Επειδή ζω στην Ελλάδα και στην Ελλάδα συμβαίνουν τα πάντα. Λοιπόν, και εμείς επειδή είμαστε οι παρακαθιανοί και δεν μπορούμε να στείλουμε μηνύματα, μην μας βάζεις μόνο με μηνύματα. Κάνουμε παράπονο, θα φωνάξουμε όλοι, θα έρθουμε κάτω από το σαφό. Καλά βρε, έχετε παράπονο που κάθε μέρα βάζω και τα τηλέφωνα τα σταθερά που δεν το κάνει κανένας. Και στα τραπέζια και στις εκδρομές και σε αυτά πάντα βάζω το σταθερό. Σήμερα γιατί δεν μας βάζεις. Σήμερα γιατί δεν είναι ένα, είναι ένα δώρο πολυτελές, δεν είναι δώρο ανάγκης. Άρα είμαστε πάρα κάτι γιατί. Μένιο, Μένιο, όταν θα βγεις πέσα κι εσύ. Φινιά. Την καλή μου, δεν μου λες την Πέμπτη παίζουμε κύπελο. Κύπελο, φυσικά, με τον Πανιόνιο έχουμε ρεβάνς 27. 27 του μηνός. Α, την άλλη εβδομάδα, ρε παιδιά. 27 του μηνός. Ναι, ναι, όχι αυτή την Πέμπτη. 18 έχουμε σήμερα. Όχι, όχι αυτή, όχι αυτή. Την άλλη, έγινε. 27, 27. Την καλή μου φιλιά, μέρα. Φιλιά, 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 φιλιά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Τι έγινε ρε παιδιά, πού καθακίνησα. Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε. Πού με οδηγήσατε ρε. Σε τι χωματόδρομο, σε τι λάσπες. Ο Γιώργος Φώνας φεύγοντας Μένιο. Γιώργο μήνυμα ελήφθη, έχω καθακίνησει. Τι κάνατε ρε μπαγάσιδες, τι σκαρώσατε. Τι ωραία λέξη το μπαγάσιδες. Λοιπόν, κέρδισε ο θρύλος από τι έμαθα. Βέβαια. Γιατί απαξιώ να δω αυτά τα καρναβάλια. Τι έχω να πω. Έχουμε το φαινόμενο της αλαξοελιάς. Αλαξοελιάς. Έχει ο ένας μία ελιά και τη δίνει στον άλλον, ναι, ναι, ναι. Μεταξύ των, ναι. Μεταξύ των, ναι. Η πιο απολαυστική παρακολούθηση αγώνα κλέφτη ψεύτη εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια το απίλαυσα. Άραξα λοιπόν, με όλο μου το άραξα. Πριν το ξεχάσω, ναι. Πριν το ξεχάσω. Βεβαίως, πριν. Συγχαρητήρια και, και στα κορίτσια πρώτον που κατέκτησαν το κύπελο. Και συγχαρητήρια στους παίκτες που υπερέβαλαν και κοντράζησαν τον Παναθηναϊκό στα ίδια. Όπως έγινε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι οι δυνατότητες των δύο φυσικά ομάδων, έτσι. Φυσικά. Εμείς από την πάρτη μας είμαστε ευχαριστημένοι για αυτά τα παιδιά, και ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ προσωπικά δεν θέλω να ασχολούμαι γιατί δεν γνωρίζω μπάσκετ. Ποτέ δεν έπαιξα, άρα υποστηρίζω την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γιατί έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν. Έγινε Μένιο! Λοιπόν. Τώρα, άσε με λίγο να στείλω μερικούς χαιρετισμούς. Ρίχτα! Πάμε, 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 πάμε! Λοιπόν, και σε συμβουλεύω, όπως είπε ο Γιώργος, να μην κάνεις αλχημίες. Μας αδικείς κατακόρυφα. Καλά βρε, μιλάτε βρε! Μιλάτε βρε! Και άκουσε λίγο μια πρόταση εκεί στα αίματα. Να κάνουν και ένα, μια, πώς θα το πω, ένα τομέα. Με τα αίματα των ζαχαρούχων, ρε παιδί, πώς το είπα, πόρε. Αυτό θα είναι, φίλε, αυτό θα είναι το Bake of Greece, δεν θα είναι. Θα είναι συνάντηση με τον Μπαρλιάρο. Το απόγευμα πιστεύω, εδώ και καιρό λέω ότι δεν με απασχολεί πλέον η πορεία της ομάδος. Έχουμε μια ομάδα που δείχνει τον καλύτερο και σοβαρότερο εαυτό της. Διαφωνώ. Και πρόσεξε με λίγο, άκουσε με. Διαφωνώ. Θα διαφωνήσεις, αφού 10 μάχες ακόμα. Αφού ολοκληρώσω, άκουσε με λίγο. Πάμε. Μπαίνουμε μέσα, τους πατάμε και δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι τι λένε, και πρόκειται μην γίνουμε κουραστικοί και κουράζουμε και την ομάδα. Προσέξτε λίγο, φύγετε 17 βαθμούς γιατί μπορεί να μας τιμωρήσουν. Μπορεί... Απόλυτη εγρήγορση. Μην πέφτει στην παγίδα και χαλαρώνει. Σε θεωρώ έξυπνο παιδί. Πρόσεξτε καλά. Γρηγορείτε, έτσι, το νου μας. Φιλιά. Γεια σου Μένιο. Γεια σου Μένιο. Μην τρώτε το παραμύθι. Αυτό που θέλουν να μας λένε. Το πήρατε λέει. Το πήραμε. Ακόμα έχει 10 μάχες. Καμιά χαλάρωση. Θα έρθει κανένας να μας στραβοπατήσουμε, να μας αμαρέσουν βαθμού, να πούνε ότι το είχατε πάρει εμείνα Φεβρουάριο. Κανένας. Άρα εμείς εκεί το μυαλό μας. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις, ο Γιάννης από Πειραιά είμαι. Γεια σου ρε Γιαννάρα. Καλημέρα. Για πες από ήχο. Εγώ αυτό ήθελα να πω περίπου ότι όποιος νομίζει ότι τούτοι εδώ έχουν παρατήσει την πρώτη θέση. Ακριβώς. Βρίσκεται σε μεγάλη πλάνη. Σε μεγάλη πλάνη. Ακριβώς τον ακούσατε χθες τον Τζόρτζεβιτς που είναι εκφραστής του πνεύματος του Γαύρου. Τώρα δεν έχει τελειώσει κάτι ακόμα. Να είμαστε σε γρήγορση. Εγώ δεν λέω κανέναν, να μην έχουμε φόβο. Δεν φοβάμαι κανέναν. Απλά να είμαι ψηλιασμένος και έτοιμος για όλα. Έτσι έχω εμπιστοσύνη. Να μην ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί να σου πω κάτι, Κωστή. Καμία ελληνική ομάδα, αυτή είναι η πρόβλεψή μου,
δεν θα τολμήσει μέχρι να κρυθεί μαθηματικά το πρωτάθλημα, δεν θα τολμήσει να στερήσει βαθμό. Ξέρουμε όλες από ποιες. Φυσικά. Λέξει. Έτσι θα πάει. Αθήνια. Να το ξέρετε. Έτσι. Λέξει. Άρα εμείς αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, κανένας εφησυχασμός. Δεν είμαι ούτε κινδυνολόγος, ούτε απεσιόδοξος. Νομίζω το καταλαβαίνετε το πνεύμα μας. Μπορούμε να κάνουμε άλλα 10 μάτς σαν αυτά που έχουμε κάνει. Μάχες. Αυτό ζητάω εγώ. Και μετά πρώτος θα είμαι πάνω κρεμασμένο στα φανάρια θα με φίλε. 5 Μαΐου το βράδυ. Αλήθεια. Και αυτό που είχες πει, εγώ συμφωνώ. Και μαθηματικά να κρυθεί, πάλι να μην πανηγυρίσουμε. Μέχρι να δούμε το Βιερίνια να σηκώνει το πρωτάθλημα. Για μένα είπες κάτι πάρα πολύ σωστό τότε. Ακριβώς, ακριβώς. Το είπες έτσι ακριβώς και συμφωνώ απόλυτα. Πώς να το πω τώρα. Πρέπει να γαμώ το αυτό που περάσαμε πέρυσι να είναι η πηξίδα μας. Έτσι. Ακριβώς. Να είναι η πηξίδα μας. Ακριβώς. Τελείωσε. Ακριβώς. Κανένας εφησυχασμός, καμία πλάνη. Έτσι. Τα πάντα ξέρετε από εμάς. Τούτοι εδώ παίζουν με σημαδεμένη τράπουλα και εμείς θα πρέπει να παλεύουμε για να κερδίσουμε τον Μπας Γιάννενα, θυμάσαι. Έτσι, μάχη, κανένας δεν θα μου χαρίσει τίποτα. Και σήμερα να δεις την Μπαρτσελόνα, της Ριζούπολης να πούμε. Εγώ πιστεύω θα δούμε ένα Απόλλωνα, ρε φίλε, να δακώνει λαμαρίνες, να δακώνει λαιμούς. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Κωστή τον Απόλλωνα. Φιλιά, γεια σου Γιαννάρα, αυτό ακριβώς. Εννοείται Νίκο Τεκίδη, δεν τον διάβασα εδώ στη λίστα, τον έχω τον Νίκο μέσα. Τον έχω τον Νίκο τον Τεκίδη. Φυσικά καλά κάνει το σώμα μου και τον Νίκο. Τον Γαρλαμπίδη τον είπα. Ο Γιώργος από Σουηδία επίσης είναι μέσα. Εννοείται. Αν έχω ξεχάσει κάποιον για την κλήρωση που θα κάνουμε για τα παιδιά του εξωτερικού, υπενθυμίστε. Και εσείς οι ίδιοι, άμα δεν σας είπα, πείτε μου. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, Λονδίνο εδώ. Έλα, ρε Λονδίνο, σε έβαλα μέσα, έτσι. Ναι, νομίζω ναι. Σε ανέφερα κανονικά. Είσαι ο Κώστας από το Λονδίνο ή ο Βασίλης? Ο Κώστας. Και τους δύο τους είπα. Και Κώστας Λονδίνο και Βασίλης Λονδίνο. Βεβαίως. Ο Κώστας. Κανονικά. Έλα ρε Κωστάκη, για πες. Σε γουστάρει χωριάτισα. Πάρα πολύ. Φίλε, χάρηκα τόσο πολύ για τα κορίτσια. Ναι, ναι. Στο hardball, γιατί έπαιζα μόνος μου hardball. Έπαιζε. Το παρακολούθησα, ναι, έπαιζα. Σκληρό άθλημα, φίλε. Σκληρό, επίπονο, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Και τα συγχαρητήριά μου στην Αγνή. Γιατί το κορίτσι το ξέρω από πολύ μικρή όταν έπαιζε στην Καστοριά. Ναι. Είχαμε πει για αυτή τη μέρα. Της είχα πει ότι μια μέρα εσύ θα φοράς αυτή τη φανέλα και θα σηκώσεις. Μπράβο. Τρόπαια. Μπράβο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος επειδή την ξέρω και προσωπικά. Μπράβο της. Το άξιζε. Να ξέρεις ότι απέναντι στον αντίπαλο υπάρχουν κορίτσια που έδωσαν την ψυχή τους μεν για να κερδίσει η δική τους ομάδα. Αλλά έτσι. Κάπου στο βάθος χάρηκαν που το πήρε ο ΠΑΟΚ. Στο λέω έτσι, αυτό επειδή έτσι, ξέρω δύο-τρία πραγματάκια. Έτσι. Δηλαδή υπηρέτησαν τη φανέλα με πολλή αυταπάρνηση και με πολλές θυσίες. Υπάρχουν κορίτσια, υπήρχαν χθες κορίτσια απέναντι στην αντίπαλη ομάδα το Σάββατο που το χάρηκαν στο τέλος. Το ότι το πήρε ο ΠΑΟΚ και όχι μια άλλη ομάδα αντίπαλος. Έτσι ακριβώς. Όσο για το ποδόσφαιρο σήμερα η ομάδα πρέπει να μπει μέσα. Τελικός, άλλος ένας τελικός. Όπως με το Γαύρο. Τελικός, ίδιο πράγμα. Ίδιο. Μέσα και ό,τι γίνει. Αυτό. Βαράτε. Έτσι. Βαράτε γιατί άλλοι θα μπουν και θα βαράνε. Έτσι. Παρνικά, έτσι. Όχι θα βαράνε πάλι. Θα δείτε πάλι. Καθικά. Θα δείτε αντίπαλο έτσι, που ακριβώς. Θα παίζει για τη ζωή του πάλι σήμερα. Έτσι. Ακριβώς. Ο Απόλλωνας που μπορεί στο αντίστοιχο μάτς με την Χάρτιν ή με το Γαύρο να είναι δεν μπορέσαμε, τι να κάνουμε σήμερα. Λαρίγκια θα δαγκώνουν. Και εμείς είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Το ξέρουμε. Θα έτσι ακριβώς. Έτσι. Συνεχίζουμε δυνατά. Αυτό. Ζουμουσού, λέμε. Ζουμουσού, αδερφέ μου! Γιαννάρα μου μέσα στη φωλιά! Βάστα, θερμοπύλες, θερμοπύλες, βάστα! Φιλιά! Γεια σου, Γιαννάρα, γεια. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Δύο γραμμές ακόμα, μην παίρνετε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Εντεκάδα θα πω σε λίγο. Γεια σας. Πέσαμε. Μεθ' επόμενος. Καλημέρα σας. Γεια σου ρε Κωστάκη. Καλώς το παιδί! Γεια σου Κωνσταντίνε, ζουμουσού αδερφέ μου. Καλή εβδομάδα αδερφέ μου. Καλώς το παιδί! Λοιπόν πρόσεξε να δεις τώρα. Είπε ο κύριος Γιώργος και ο Μένιος για τα δώρα. Εγώ δεν έχω παράπονο από σένα. Ναι. Με στείλες την άνοιξη πέρυσι στο Φιλοξένια και αύριο φεύγω για θερμές αδερφέ μου. Κοίταξε, θα σου πω το εξής Κωνσταντίνε μου. Όλα τα δώρα, όλα τα ραδιόφωνα. Και δεν οι περισσότερες εκπομπές τις κάνουν μόνο με το μήνυμα. Εγώ
ίσως είναι μια από τις ελάχιστες εκπομπές που δίνω και το σταθερό τηλέφωνο. Αυτό κοστίζει μηνύματα στο σταθμό, έτσι. Καταλώς, αλλά οι άνθρωποι εδώ είναι τόσο large και τόσο εντάξει που το κατανοούν. Όχι, όχι. Απλά κάθε όμως, πρόσεξε. Ένα δώρο είναι ασύλληπτο. Εντάξει. Αλλά το κάνουμε πού αυτό με το σταθερό. Όταν πρόκειται να ανακουφιστεί ο άλλος να πάει με τη γυναίκα του, με τον άντρα του, με τον άντρα της να πάει να περάσει ωραία, να πάει να φάει, όταν είναι τα κρέατα. Όταν είναι τέτοια πραγματάκια, ρε παιδί μου. Τώρα, όταν πρόκειται για ένα είδος πολυτελείας όπως είναι το τάμπλετ, το κινητό, το βάζουμε μέσα στο μήνυμα. Το τάμπλετ, το κινητό δεν το θέλω, ρε παιδί μου. Ούτε το PlayStation. Δεν το κάνω, δεν το θέλω. Μην έχετε παράπονο. Τώρα, κοίταξε, ο Γιώργος για χαβαλέ το λέει. Έτσι. Τα καβάλα κάνουμε τώρα. Κοιτάω κάθε μέρα μέσα και από το σταθερό τηλέφωνο. Και τις εκδρομές και τα φαγητά και τα ψάρια και τα παγωτά και τα πάντα όλα. Έτσι. Βοηθάς τον κόσμο και εσύ και ο σταθμός και όλα τα παιδιά, ρε, συγχαρητήρια. Και άλλα πολλά που δεν τα μαθαίνετε. Να ξέρετε, δεν χρειάζεται. Γνωρίζουν αυτοί που ακούνε τώρα. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε τελάλι. Ούτε είμαστε μοντέλα που θέλουμε να μαζέψουμε like στο Instagram και στο Facebook. Τέλος. Μην με αναγκάζετε να πω παραπάνω. Δεν θέλω. Όχι, βρε, τίποτα, άσχημα. Κακός που το είπα. Τελείωσε, τελείωσε. Όχι, λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ναι, ναι. Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια και στα κορίτσια και στα παιδιά του μπάσκετ. Εμένα μ' άρεσε που είχε παιδική κερκίδα όλα τα παιδάκια. Ναι, ρε, και αυτό είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε και ο παδός. Είδες τα παιδιά, χάρηκαν και την ΠΑΟΚΑΡΑ. Μόλις σοβαρεύτηκαν οι διαιτητές, καθάρισαν το μάτι κανονικά και με το νόμο. Δεν πειράζει. Μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε μέχρι, το τελευταίο, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Εκεί να τα φάω, ας πούμε, τέλος πάντων. Τίποτα. Οι τύποι με, με τη σφυρίχτρα, όσο έπρεπε, με χειρουργική ακρίβεια, ήξεραν τι έπρεπε τώρα, να κάνουν. Και κάτι άλλο, Κώστα, σήμερα είναι πολύ δύσκολο το μάτς. Παίζουμε με τη σοβαρή ομάδα των Αθηνών. Όπως είπες, ούτε ρωτέσιον κάνουμε τον ΠΑΟΚ, τίποτα. Τίποτα. Θέλει πολύ, πολύ προσοχή το μάτς. Εγώ πιστεύω θα το πάρουμε το μάτς και ο Γιώργος αυτό που είπε για τον Όφια. Δεν ξέρεις τι γίνεται στην Ελλάδα είμαστε. Θα σε πω ένα άλλο πράγμα. Τι να πω. Τι να πω πια. Σε χάσαμε. Έλα. Σε χάσαμε, έπεσες. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Μην καλείτε άλλο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Κωνσταντίνε, έπεσες. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Είμαι ο πρωταθλητής παγκοσμίου φήμης μαζικής ενημέρωσης σε όλα τα μέσα εκδίκησης. Βεβαίως. Ελλάδος και εξωτερικού, μάγε. Και όχι μόνον. Και ουχή μόνον. Μην μαρτυράς το όνομά μου. Εντάξει, αφού μόνος θα το πεις. Είμαι ο Μάγος Χαλάστρας, ο Νικόλος Κούπης, θα το πεις εσύ. Το λέω εγώ. Σας παρακαλώ, σας κλείνω γιατί μπορώ να πείσω, έχω το δικαίωμα. Όχι, σας κλείνουμε εμείς. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Μαγικοί διάλογοι με τον Μάγο, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε σε διάλειμμα, μην ξεχνάτε. Μπαταρίες Ιταλός 545-999. Πάρτε τηλέφωνο για την μπαταρία σας, 24 ώρες 24ωρο έρχεται. Και σας την περνάει μοναστηρίου, σηκές θέρμη. 545-999, αποθηκεύστε το νούμερο. Δεν ξεχνάτε φυσικά ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης 12 δώρο. 12 καταπληκτικά δώρα τις επόμενες μέρες. Σήμερα όποιος μπει Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και αγοράσει το οτιδήποτε, μπαίνει σε κλήρωση για ένα Sony Xperia ημέρα Sony Κολοσσός. Νούμερο 1 κατάσταση για τηλεοράσεις, θέλετε για τηλέφωνα, θέλετε για τάμπλετ, θέλετε για τα πάντα. Και εμείς κληρώνουμε ένα PlayStation Sony Classic. Μία παιχνιδοκονσόλα που την επανεκδίδει η Sony. Είναι το μοντέλο του 1994, αγαπημένο, best seller, καταπληκτικό. Το οποίο έχει και 20 προεγκατεστημένα παιχνίδια μέσα. Ένα καταπληκτικό δώρο αξίες 100 ευρώ που στην ηλεκτρονέτ μπορείτε να το βρείτε με 60 ευρώ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Φυσικά ψαρούκλες στο Αιγαίον, 69-56-66 για Ωραιόκαστρο, 214.000 για την Αγίου Δημητρίου, παραγγέλνετε. Δεν υπάρχει πιο φρέσκο ψάρι πουθενά στην πόλη. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε μέχρι τώρα, εκεί θα πάτε. Πρότυπο ηχθιοπολείο, πρότυπη ψαραγορά. Και βέβαια Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163, άρτο ζαχαροπλαστεία, φρεσκότατα τα πάντα και παγωτάρες και τουρτάρες και ψωμάρες και σοκολατόπιτες και υπέροχα προφιτερόλ και κεράσματα και τα πάντα όλα. Και στο Λαγκαδά εναντίον ΟΕΔ επιστρέφουμε! Επειδή έχω πολύ ψαγμένους ακροάτες, θυμάστε που λέγαμε για τον τερματοφύλακα τον Ελβετό, τον Ντεκ. Ντεκ, Μπεκ, πώς το λέγαμε, τον πρώτο που είχαμε. Έτσι, ο Ντεκ. Λοιπόν, και λέγαμε ότι αν ήταν εξαδάχτυλος ή όχι και αν είχε στα δύο άκρα και λέω δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να έχει 6 δάχτυλα μόνο στη μία παλάμη. Δεν πρέπει κανονικά να είναι ομοιόμορφο, να έχει 6 δάχτυλα και στα δύο. Ο φίλος μου ο Σίλβιο, γιατρός, όταν το γιατρός, γεια σου Σίλβιο,
μου έγραψε την Παρασκευή. Η πολυδακτυλία μπορεί να είναι και σε ένα άκρο. Όχι απαραίτητα αμφωτεροπλεύρη, επίσης σύμφωνα με έγκυρες ακαδημαϊκές, παραϊατρικές, ενδοπανεπιστημιακές, παραφαρμακευτικές πηγές. Ο Καραπαπάς ζήτησε επίσημα Έλληνες διαιτητές στο Europa League, στην UEFA, στο Wimbledon και στο Roland Garros. Επίσης όλα τα παιχνίδια αναλύγουν στο 85 και δεν έχει πολύ κίνηση στα αποδυτήρια και οι παίκτες ταλαιπωρούνται. Γεια σου Σίλβιο! Πάμε που κάνουμε δεύτερη ώρα! Αγάπη μου Θεά, την έχεις κάνει την εκπομπή. Εσένα λέω, εσένα, βουνό. Πάμε στις γραμμές να πούμε ότι Alpha Plum Soba, ιταλική αερόθερμη με pellet, είναι η λύση για να ζεστάνετε το σπίτι σας. Εκεί στο 651-718 και τα μπουριά δώρο στην έξοδο περιφερειακού από Άνω Ηλιούπολη. Alpha Plum, ιταλική σόμπα, αυτό ζεσταίνει το σπίτι σας μέχρι και 100-120 τετραγωνικά. Ούτε ρεύματα, ούτε πετρέλαια, ούτε τίποτα. Και περνάει και φυσικό αέριο ο Γιάννης εκεί. Alpha Plum, Milan σόμπες. Φυσικά αυτοκίνητα μεταχειρισμένα Τσαντεκίδης. Εκεί θα πάτε απέναντι από το Τζάμπο ανεβαίνοντας για Ρωόκαστρο. Θα βρείτε αυτό που θέλετε. 20 τόσα χρόνια εμπειρία. Καινούρια τα αυτοκίνητα. Καινούρια, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος έχει ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Και το πέρα το πηγαίνετε σε συνεργείο αρεσκία σας και κάνετε τον έλεγχο που θέλετε. Απείραχτα φυσικά, τρακάριστα εννοείται. Και βέβαια λαδόκολα από το κορδελιό στο χαρμπάν και όποιος πήγε, μα τα πήγε. Όποιος πήγε ενθουσιάστηκε και ξερελάθηκε σε ένα πλήρως αναγεννισμένο χώρο απέναντι από το Μασούτη στα Λευθέρια 705-750 τηλιβεριά. Εκεί θα φάτε. Και υπέροχα κρατικά και καταπληκτικά χειροποίητα γλυκά στο τέλος. Να υπενθυμίσω το διαγωνισμό ότι κληρώνουμε σήμερα PlayStation Classic, την κονσόλα που επανέκδωσε η Sony, κολοσσός, κορυφαία νούμερο 1 εταιρεία και σε τηλεοράσεις και σε τηλέφωνα και στα πάντα. Και όποιος πάει στην Electronet Μπαμπουκίδης Νικολαίδης σήμερα και πάρει το οτιδήποτε, μπαίνει και σε κλήρωση για ένα Sony Xperia 170 ευρώ η αξία του. Πάμε να μιλήσετε εσείς! 2310-287-888. Το νου μας φυσικά σήμερα. Διπλό στη Ριζούπολη και τίποτα άλλο. Μην τρώτε παραμύθι. Μη σας κοιμίζει κανένας ότι τέλειωσε το οτιδήποτε. Μη σας κοιμίζει κανένας. Μην φάμε αυτό το παραμύθι. Α, το πήρατε. Το πήραμε. Ούτε θα καταλάβουμε τι ετοιμάζουν. Γι' αυτό 100%, 1000% εγρήγορση. Εγρήγορση. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί! Γεια σας! Ευγένει η μάγεψη στο βιντεάκι. Για το Ρασβάν. Έτσι? Χαζαμάρ, θα κάνουμε τώρα. Mental aggressivity and the balance, first of all. It's very important. Είδες που τον αγαπάνε οι παίκτες, φίλε, όλοι. Έτσι είναι, φίλε. Όταν παίζεις με τον προπονητή, έτσι γίνεται. Με τα μπινελίκια στην προπόνηση, σε κάποιες φάσεις, δεν ξέρω αν είδες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται προπονητής χωρίς μπινελίκια, ρε Σικωστή. Ναι, μεν οικογένεια. Ναι, φιλική σχέση, αλλά και τον πινελίκι, πινελίκι. Η πειθαρχία, πειθαρχία. Δεν κουνιέται κανένας. Όταν μέχρι να ξεκινήσει η προπόνηση, είμαστε μια οικογένεια, μια παρέα. Με το που ξεκινήσει η προπόνηση όμως, πέφτει ανελαίει τον πινελίκι και τελειώνουν όλα εκεί. Αυτός είναι ο general. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Θυμηθείτε τι έκανε, πέρσι με τον Πρίγιοβιτς, ο Λουτσέσκου. Έτσι. Άφησε τη βεντέτα στον πάγκο να συνετιστεί, να παίζει όπως ήθελε αυτός και όλη η ομάδα να είναι πιο συμμετοχικός. Εκεί μου έδειξε εμένα ότι έχει άντερα, να μην πω κάτι άλλο. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ήθελα να σου πω, τι έγινε Κωστή στο Καραϊσκάκι, κάτι μυρίζει από μακριά. Μυρίζει. Είναι αυτά τα καπνογόνα, είναι αυτά τα... Είναι ότι, μια ομάδα έχει κλάση, με ήττα εννοώ. Και οι δύο ομάδες έχουν κλάση. Βεβαίως. Και οι δύο ομάδες. Σίγουρα. Να πω μία μάντρα, θα το χάσω έτσι. Ενώ τώρα το σώζουμε. Οι ομάδες έχουν κλάσει με ήττα, ας πούμε. Βεβαίως. Έχουν κλάσει, έχουν φινέτσα, έχουν αρχοντιά. Ναι, 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 ναι. Αλλά άμα πω μία μάντρα, δεν το χάνεις. Το χάνεις, το χάνεις. Δηλαδή τώρα, εσένα. Οι κάλτσες έχουν. Ρε άρρωστε. Φοβερές εκφράσεις. Αγόρι μου. Λέω, εμένα με βρωμάει πάρα πολύ αυτό. Εγώ το λέω, δεν το λες εσύ. Ναι. Έτσι, όχι, δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, ούτε απλά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά δεν μπορεί τώρα στο πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Ολυμπιακού να θέλουν να βάλουν την μπάλα μόνοι τους σχεδόν στο. Πώς το λένε, στα δίχτυα τα δικά τους, like Vukovic.
στο δεύτερο ημίχρονο να παίζουν την παλάρα του αιώνα. Τι να πω. Έτσι ανενόχλητος ο Φουρτούνης να βολτάρει. Τι να πω. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε εμείς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά. Δεν μπορούμε. Απλά ξετσουτσούνησαν και πάλι η κορυφαία ομάδα στην Αθηνική Κυριακή, δηλαδή τον Μπατίστα να του βγάλει την κουβέντα. Μπράβο στον Ντανιέλ Μπατίστα, το παλικαράκι, που είπε. Κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ δικαίως είναι μπροστά. Ο MVP του πρωταθλήματος είναι ο Βιερίνη. Απλά πράγματα. Σε κάθαρα. Έτσι. Δεν τους αρέσει. Εχθές ήμουν Αθήνα, φίλε. Ήσουνα. Το τι άκουσα. Ναι. Το τι άκουσα δεν μπορείς να καταλάβεις. Και δεν ξέρετε και δεν κάνετε και δεν ράνετε και αυτό. Έτσι. Και άλλο. Και δεν μπορείτε και δεν. Έτσι. Τι ωραίο να τελειώνει χθες μεταξύ του η μάχη και να ακούω. Σωσήν 8 από την ΑΕΚ Ολυμπιακός. Έτσι, επάνω δεν βλέπεις, έχει ο Μίκλης. Δηλαδή δεν λέει ότι πάνω άλλος, έτσι, ούτε τον βλέπουμε μετά την προηγούμενη Κυριακή, έτσι, στο σύνο 8 από την ΑΕΚ, έτσι, μπράβο. Κάτι άλλο, ο Φορτούνης το παιδί το καλό τι είπε, έπρεπε να ρίξουμε τόσα πολλά γκολ και στον ΠΑΟΚ. Είπε έτσι, είπε έτσι, δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω. Δεν πήρε το μάτι. Μπα, δεν νομίζω ότι, δηλαδή, δεν νομίζω. Ο Μπαρμπασάβας βγήκε και είπε, αυτή η ομάδα λέει ρίχνει σε όλους τεσσάρες. Έτσι, έτσι. Ναι. Ζουμουσού αδερφέ. Ζουμουσού αδερφέ. Προχωράμε. Καλημέρα μας. Φιλιά, καλημέρα φιλιά, μας. Φιλιά, φιλιά, yeah, φιλιά. Yeah, yeah, yeah. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το μουλάρι. Μουλάρι εδώ, καλησπέρα και καλή βραδιά. Είναι μεγάλη. Να αφήσω πίσω στο πίσω κάθισμα δύο πίτσες και μια μπύρα να πούμε. Τι ωραίο αυτό, το θυμάσαι. Ναι, ρε, να σου πω, μουλαράκι μου και εσένα. Για πες. Άκουσες τι είπε ο Φορτούνης χθες. Άκουσες και τον προηγούμενο. Είπε τέτοιο πράγμα. Όχι, 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 όχι. Είπε κάτι άλλο πολύ πιο ωραίο. Για πες. Μπήκαμε, λέει, ναι, στο ημίχρονο, τα συζητήσαμε και βγήκαμε έξω και παίξαμε μπάλα. Α, το ακούσαν τα μπινελίκια και τα σφυρίγματα και τη γιούχα από όλο το Καραϊσκάκης και. Τα συζητήσαμε βεβαίως. Γιατί δεν τα είχα συζητήσει πριν. Δεν πρόλαβαν. Μάλιστα. Δεν πρόλαβαν. Τη δουλειά μας εμείς. Ας τους να αλληλοσφάζονται. Και κοίταξε τι, βλέπω απέναντι εδώ από την Κατερίνη το Μύτικα. Ναι. Έχει λίγο μίχλι. Έχει εκεί ψηλά. Μπορείς να δεις κανονικά. Έχει λίγο μίχλι. Ποιος είναι στην κορυφή. Βλέπω κάτι το Ιβάν με την ομάδα. Σαν να έχει λίγο μίχλι βλέπω. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Ζούμου σου αγόρι να μου γλυκιά τα λέμε. Αυτό φιλιά. Γεια σου μουλαράκι. Γεια σου μουλάρι. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το παιδί. Λοιπόν να ξέρεις κάτι. Λέμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια θα είναι το πιο καθαρό πρωτάθλημα. Αλλά έχει γίνει και μια συνήθεια που ουσιαστικά δεν μπορώ να καταλάβω, μόνο σε εμάς συμβαίνει. Τα κύπελα τα παίρνουμε πάντα στην έδρα του αντιπάλου. Ναι. Μα αφού δεν γίνονται στην Τούμπα, γίνει ποτέ τελικός κυπέλου, ψάω να βρω. Και στο χάντμπολ το ίδιο, στην έδρα του αντιπάλου. Και πριν από αυτό το παιχνίδι, στην έδρα του αντιπάλου στη Ιωνία, τους κερδίσαμε. Δηλαδή είναι τραγικό το πώς συμβαίνει να πρέπει να προκρινόμαστε στην έδρα του αντιπάλου και να παίρνουμε και το κύπελο. Ναι. Και επειδή μιλήσανε για ένα στολίδι, λέει, γυμναστήριο εκεί που παίξαμε, αν πρόσεξες, ο ήλιος έμπαινε μέσα και δεν βλέπανε τα κορίτσια να παίξουν μπάλα. Όντως ρε φίλε, απίστευτο δηλαδή. Είναι το στολίδι αυτό. Το στολίδι. Αλλά σε τυφλώνει ο ήλιος, δηλαδή. Ποιος Λεβέντης το είχε σκεφτεί αυτό. Μα κάτι να βάλει τουλάχιστον, να υπάρχει τρόπος να κλείνουν αυτά όταν πέφτει ο ήλιος. Δηλαδή είναι σαν να έπαιζε σε ανοιχτό. Τι να πω ρε φίλε. Ένα εκτυφλωτικό γήπεδο. Εκτός από αυτό, εμένα με εντυπωσίασε για άλλη μια φορά. Δηλαδή δεν ξέρω, αλλά πάντα κάθε φορά με φνιδιάζουν αυτοί εκεί κάτω στην Αθήνα. Η Αθλητική Κυριακή. Ναι. Τώρα τα βάλανε με τον Αριανό το ρεπόρτερ. Το είδες? Δεν το είδα, όχι. Τι γιατί. Ο Αριανός λοιπόν που ουσιαστικά ο Πακλατζής είναι, δεν ξέρω, ένας από τους δύο που είναι εκεί. Λοιπόν, πήγε να μιλήσει για το πέναλτι και για τη φάση. Δεν είναι δυνατόν να μιλάς εσύ για αυτά. Εμείς έχουμε εδώ τον ειδικό πάνω σε αυτά. Του βάλανε χέρι όπως του βάζουν στο Μήνο. Στο Μήνο. Ναι. Δηλαδή να τρελαινόμαστε με την αλήθεια δηλαδή. Και επί μία ολόκληρη ώρα, δηλαδή είναι το αφιέρωμα αυτό,
μία ολόκληρη ώρα από το πρώτο δευτερόλεπτο να μιλάνε συνέχεια για το συνέχεια. Μεγάλο ντέρμπι. Μου γράψε ένας εχθές, έχει μισή ώρα λέει, που δείχνει στην Νόβα, αν δεν κάνω λάθος ο Αποστόλης, έχει μισή ώρα που δείχνει λέει, στην Νόβα τα γκολ του Γαύρου. Όταν έφαγε τα τρία στην Τούμπα, είχε μισή ώρα διαφημίσεις. Μα δεν βρήκα. Αλήθεια, έτσι. Κάτσε, φίλε, δεν βρήκανε τον τελικό κυπέλου στο μπάσκετ. Δεν ήταν δηλαδή πιο καλύτερη η διαδρομή να ξεκινήσουν από αυτό. Θα έπρεπε από αυτό να ξεκινήσουν. Αλλά σίγουρα όμως, αυτό το είδα και πραγματικά, δηλαδή, λες τώρα, είναι δυνατόν να προσπαθούν να πούν ότι είναι αντικειμενική όλα όσα έγιναν χθες, όλα όσα έγιναν χθες, γιατί έπεσε ξύλο χοντρό στο Καραϊσκάκι. Βέβαια. Και στην αρχή πιαστήκανε ο Δημητριάδης με τον Καραπαπά, έγινε μανουρίτσα, αλλά εκεί το κάνουμε μούχτη, έτσι. Αβαβα. Αν γινόταν τίποτα στην Τούμπα. Το μόνο έτσι, που λέγανε είναι, είναι σωστή η βαθμολογική αυτή απόσταση. Είναι συνέχεια. Δίκαια αυτά. Δηλαδή να του εκμεεύσει του Μπατίστα, καλά το κάνεις και το αναφέρεις. Να του εκμεεύσει το ότι όχι, δεν είναι δικαίωμα. Το παιδί έχει παίξει τον Άκη, την Άκη, τον Ολυμπιακό, έτσι. Έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ούτε έχει ποτέ παρτίδες εδώ με εμάς. Να το εκμεεύσει ότι όχι, δεν είναι δίκαια. Μετά, ο Φουρτούνης μήπως είναι ο MVP του πρωταθλήματος. Δηλαδή, να του πάρει την κουβέντα. Τι πράγμα είναι αυτό. Και παρενέβη ο άλλος από τους δύο και λέει, να λέει, μήπως όχι, για το ΠΑΟΚ λέει, έχει σαρώνει και αυτά. Να το σώσει ο άλλος. Πάντως, γεγονός είναι ότι και να κάνουνε, τι δεν μας κάνει. Τι, δεν μας πέφτει με τίποτα, αδερφέ. Άστο, ρίχτε παγάκια! Ρίχτε παγάκια, ρίχτε κουβάδες! Διπλό στη Ριζούπολη σήμερα αυτό! Γεια σου, φιλάρετε! Γεια σου, αδερφέ μου! Μη μασάτε! Μη μασάτε τίποτα, πάμε να πάρουμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα ever! Από καταβολής ποδοσφαίρου! Ναι! Γεια σας! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Πάμε στον μεθ επόμενο! Μην ξεχνάτε, Play Cafe, Sports Cafe, Domino, Botcher 132, εκεί θα βρείτε καταπληκτικές 9 τηλεοράσεις, προτζέκτορας τεράστιος, καφεδάρες πάρα πολύ φτηνές τιμές το πρωί και τραπέζι για PlayStation και πιατάρες το μεσημέρι και κρασί το βραδάκι και μπυρίτσα και τα πάντα όλα. 950-950 το τηλέφωνο. Botcher 132. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Σε έβαλα, Κωστάκη. Εσένα σε έχω βάλει. Προσθέθηκε η Λίζα από τον Μπαχρέιν. Ο Κώστας από τη Βρέμη, ο Γιάννης ο Γκρίχη από το Ανόβερο, ο Παναγιώτης από το Ασάφενμπουργκ, στείλτε μου στον τοίχο. Ο Γιώργος από τη Στοχόλμη, τον έχω βάλει ήδη, ναι. Βάλτε μου τα ονόματά σας, θα σας βάλω στην κλήρωση για το φλουρί που είναι ένα τάμπλετ από την Electronet. Έπεσε στα παιδιά του εξωτερικού. Για πες, Κωστάκη μου. Ελληνίδα γυναίκα στο Μπαχρέιν. Ελληνίδα γυναίκα στο Μπαχρέιν, φίλε. Κανονικά, μου έχει στείλει μήνυμα στον τοίχο. Έχω ζουμουζάκια παντού, έχουμε εγώ. Ηρωίδα, φίλε. Σαουδική Αραβία είναι ακόμα χειρότερα. Εκεί που πήγε ο Πρίγκιπτς και δεν μπορεί να παστελώσει. Να κάνεις αυτά. Ένα με ενδιαφέρει. Ναι. Να νικήσω το Δωμάτιο. Αυτό, φίλε. Όλα τα άλλα που λέμε. Όλα τα άλλα. Αύριο να έρθω και να λέμε να μιλάμε για το διπλό στη Ριζούπολη. Κι άλλους να κουρεύονται. Έτσι. Αμπράβο. Αν δεν μου λες, μπορείς να μου κάνεις ένα connection με Λονδίνο. Με τα παιδιά στο Λονδίνο. Με τα παιδιά στο Λονδίνο δεν έχω τα νούμερά τους. Αν ακούσω, ας πούμε, κοίταξε, αν είναι στην ομάδα στον αθλητήριο, στο inbox για να μην είναι δημοσία θέα τα τηλέφωνά σας, έτσι να επικοινωνήσετε. Εσύ είσαι, σε θυμάμαι, είσαι στην ομάδα μας, έτσι. Ναι. Εκεί θα επικοινωνήσετε μεταξύ σας. Αν όχι, τα παιδιά από το Λονδίνο και ο Κώστας και ο Βασίλης αύριο θα πάρουν να αφήσουν στη γραμματεία έξω τα τηλέφωνα και εγώ στο inbox να σου στείλω τα τηλέφωνά τους. Θα πάω στο Λονδίνο να βρεθούμε για καφέ, όχι τίποτα άλλο. Έτσι. Τι ωραία. Τι ωραία. Τι ωραία. Να το παγκοσμιοποιήσουμε. Και τους γαμπρούς από το Κάρντιφ, βεβαίως. Είδες, δεν τους ξέχασα από την κυρία Λένη. Οι γαμπροί στο Κάρντιφ, στην Ουαλία. Η μεσαία μου η κόρη πήγε σήμερα στο Δουβλίνο. Η μεσαία σου η κόρη. Το εγγόνι τι κάνει, θέλω να μου πεις. Το εγγόνι καλά. Χθες ήμασταν, πήγαμε τη μεγάλη κόρη στο Λονδίνο για μια εβδομάδα με την εγγονή. Α, αυτά είναι, φίλε. Πώς πεταγόμαστε εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Καλυθέα, στα Νέα Πλάγια, στη Βουρβουρού. Πεταγήκαμε στο Λονδίνο, στο Ιάστο Δουβλίνο, όλα σε Ελλήνο, λίγοντα. Και το αστείο για μένα το τζάμπατζι είναι ότι δεν πλήρωσα και βενζίνες μέχρι εκεί. Έτσι, έτσι, πάει Κούτρας, Γιάννης Κούτρας. Είναι το αυτοκίνητο της εταιρείας Χέρς Πουλάρης στο τέλος της τελευταίου βενζινάδικου Γερμανίας. Τέλεια. Σαν το φουλάρι, σαν το φουλάρι δεν έχει. Ειδικά με το φορά στο λαιμό και είναι και παρδαλό κιόλας και ανεμίζει.
Γεια σου Κωστάκι μου! Εμείς μόνο ασπρόμαυρα. Εννοείται ρε φίλε. Φιλιά πολλά! Φιλιά! Γεια σου Ζουμουσάκι μου! Ζουμουσού, φιλιά πολλά! Ξαναλέω, FM γράφεται, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 μία παιχνιδοκονσόλα PlayStation Classic ή Classic, όπου θέλετε να βάλετε τον τόνο. Κληρώνουμε στις 10 παρακάτω ψηλά από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Το παραδοσιακό, το οποίο το επανέκδοσε το best seller που είχε βγάλει τον 94 η Sony, ο κολοσσός, η κορυφαία εταιρεία σε κινητά, σε τηλεοράσεις, οτιδήποτε, το κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, βορτσάρετε. Ένας από εσάς ακούσει το τέλος του όνομά του, να το βγάλουμε και αέρα να μιλήσει. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλώς το παιδί, good the child. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλώς στην Κολομπά που είναι χώρα που κανονικά και εσένα έπρεπε να σε βάλω στα παιδιά του εξωτερικού, γιατί είσαι από μόνο σου μια, ένα κράτος. Είμαστε όλοι μόνοι. Κωστή, αρχικά να πούμε ότι όσοι κινούνται από ανατολικά προς δυτικά, ναι, έχει απίστευτο μποτιλιάρισμα από το τούνελ μέχρι και τον Άγιο Παύλο. Α? Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Από δυτικά προς ανατολικά. Κατεβαίνοντας για σκλαβενείτε και για το νοσοκομείο. Από ανατολικά προς δυτικά, από ανατολικά. Από ανατολικά προς... Α, για τον Άγιο Παύλο είπες. Ναι, 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 από τούνελ μέχρι, ναι, τον Άγιο Παύλο. Μάλιστα. Γίνεται χαμός, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σημειωτών, μιλάμε σταματημένα τα πάντα. Όλο και κάποιος. Ναι. Όπως ήταν σταματημένη η άμυνα της ΑΕΚ εχθές. Έτσι, κάποιες φάσεις στο δεύτερο, τι να πω, ματάκια. Μου με τα ματάκια. Είχε ένα τραγούδι που έλεγε «Άλλαξε ο κολλιές και έγινε βραχιόλι». Ναι. Βεβαίως, πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω γιατί το θυμάμαι αυτό. Ναι. Θυμάμαι και πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός κέρδιζε 0-2 στο ΆΚΑ και μέσα σε 15 λεπτά, στα τελευταία 15 λεπτά έγινε 3-2. Και θυμάμαι ότι και στο Καραϊσκάκι κέρδιζε 1-0 και μέσα σε 10 λεπτά έγινε 1-2. Πέρσι πάντως που είδε ο Γαύρος ότι δεν μπορεί, με όλη του τη καρδιά, με όλη του τη ζέση, έκανε ό,τι μπορούσε για να πάει στην ΑΕΚ. Αυτό το ξέρουμε. Το φέτος που δεν μπορεί η ΑΕΚ, δεν μου κάνει έκπληξη. Λέω, τώρα αυτές οι αλητίες που ακούγονται για ανατροπές, για σκορ και αυτά, εμείς αυτά δεν τα συμμεριζόμαστε σαν εκπομπή. Η καρδιά της Μπαρσελόνα μίλησε. Ακριβώς. Η καρδιά, τα σπλάχνα, η σπλήνα, ο δωδεκαδάκτυλος, το παχύ έντερο, έτσι, του πρωταθλητή μίλησε. Κωστή, αυτά που τους έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, φίλε, όλους, δεν έχουν προηγούμενο. Μαρτυράνε όλοι χωρίς ξύλο. Χωρίς ξύλο, δηλαδή. Κωστή, στον πρώτο γύρο κερδίζουμε το πέναλτι με τον Άρη. Ακούς το αστείο. Οι Αργιανοί το αφισβητούσαν. Το χέρι που χτύπησε. Ναι, ναι, ναι. Και χθες βάζει φωτογραφίες. Και χθες βάζει φωτογραφία η ΠΑΕ Άρης και ζητάει παρόμοιο πέναλτι. Δηλαδή, ρε παιδιά, κάτι πίνετε. Τι σας έχει κάνει αυτός ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πραγματικά τι σας έχει κάνει αυτός ο ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει. Και επειδή, λοιπόν, Κωστή, σύμφωνα με κάποιους που τους τσούζει πάρα πολύ άνοδος του ΠΑΟΚ, αυτό θα είναι το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη αηδία. Το κύπελο των κοριτσιών ήταν το κύπελο της Δοϊράνης. Της Δοϊράνης, βεβαίως. Αν θέλετε και του Μεγάλου Βασιλείου την ρίμνη εδώ. Θα είναι του Μεγάλου Βασιλείου, θα είναι το κύπελο στο ποδόσφαιρο που θα πάρουμε. Μπορούμε και να είναι, ξέρω εγώ, να είναι η έξοδο του Σάμπιος Λίκ του Αλιάκμονα, του Τίγρη, του Εφράτη, του Γαλλικού ποταμού. Τι θέλετε. Της Βεγορίτιδας θα είναι που θα πάρουν τα κορίτσια στο βόλεϊ. Παιδιά, διαλέξτε λίμνη, ό,τι θέλετε εσείς. Εμείς δεν σας χαλάμε το χατήρι. Το μόνο που ζητάμε από εσάς είναι όλοι σας να μας έχετε σε εγρήγορση. Έτσι. Δεν θέλουμε να μας αποκοιμήσετε. Αυτό. Σητώστε μας, πείτε ότι έρχεστε, ότι φεύγετε, ότι κάνετε, τέτοια μειώστε θέλουμε. Μας, κάντε μας. Τέτοια αυτό θέλουμε. Το αντίθετο με ανησυχεί. Έτσι. Το αντίθετο. Εγουστάρουμε σήμερα που δεν μας γουστάρετε. Είναι ο Αλεξέας επόπτης, αυτός που δεν είδε την πεναλτάρα στο Ζαμπά μαζί με τον Διαμαντόπουλο. Που τον πήγε στα Χανιά. Και ο Καμικάζου Ευαγγέλου. Έτσι. Η ομάδα πρέπει να μπει από το πρώτο μέχρι το 90 να τους πατήσει. Έτσι ακριβώς. Αυτά, Κωστή μου. Γεια σου Χριστάρα μου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Χριστό. Ακριβώς. Το λέμε συνέχεια. Σε γρήγορα. Δύο γραμμές. Μην παίρνετε άλλο να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς το Σεραίο. Καταρχήν την ανεψιά μου από τη Βιέννη την έβαλε η Στέλλα. Όχι. Αμάν, είδες. Να ρε φίλε. Είδες. Στέλλα Βιέννη. Προλαβαίνετε, παιδιά. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν υπάρχει κάποια λίστα, ρε παιδί μου. Να, τώρα το κορίτσι αυτό που είναι για Κροάτρια και έχει πάρει και τηλέφωνο κτλ. Έτσι, αν ξεχνάω κάποιον, βγείτε είτε στον τοίχο είτε και στη γραμμή να σας βάλω, γιατί 10 παρα 5 θα κληρώσω το τάμπλετ από την κοπή της πίτας, από το φλουρί μας. Για πες λοιπόν. Δεν του σώνει τίποτα, σώνει και καλά εχθές. Ο Μπατίστα να πει αυτά που θέλουν, αλλά μπράβο στο παλικάρι. Αλήθεια. Δεν του σώνει τίποτα. Γελούσε κιόλας ο Μπατίστα. Δεν ξέρω αν είδατε, παιδιά. Ναι. Εγώ δεν βλέπω Αθλητική Κυριακή. Γύρισα σήμερα, μπήκα στο διαδίκτυο για να δω
το στιγμιότυπο εκείνο. Γελούσε. Πολύ, πολύ ωραίο φίλε και πολύ ωραία ελληνικά. Ούτε να αγκικερεί γιατί έχει άλλου που είναι χρόνια στην Ελλάδα και δεν τα έγλωσε με τίποτα. Ναι, ναι. Και σαν παίκτη δεν ήταν ποτέ προκλητικό. Όχι, χθε επειδή μα έκανε τα χέρια και είπε την αλήθεια. Γιατί δεν είπε κανένα ψέμα, είπε την αλήθεια το παιδί. Αλίμονο το παιδί. Παντελονάτο. Στην πραγματικότητα. Συγχαρητήρια στην ομάδα του μπάσκετ, φίλε. Ναι. Να σου πω κάτι πάλι, καλά που δεν το πήρα, γιατί μας είχαν ψηφίσει την παπαριά και μας το δώσανε για τον Πρεσπόγκι αυτό, κατάλαβες. Δηλαδή εκεί που έγινε το κύρισμα μεγαλύτερη, μεγαλύτερη αηδία ναι. που δεν έχει ακουστεί ποτέ. Είναι πολύ δεν, δηλαδή άστο ρε φίλε, δεν θέλω καν να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ξεφτυλισμένη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αηδία. Άστο. Σου λέω χθες άμα κέρδισε τα παιδιά που κάνανε τέτοιο αγώνα μετά από τόσο άσχημο ξεκίνημα, που φτάσανε τέτοια ομάδα εκατομμυρίων να την γυρίσεις και να το... Έτσι. Και μόνο που παλίκαρι, παλίκαρι, και είδες με... Είναι παλίκαρι, τελείωσε. Σπρώχτηκαν για τη διαιτησία, κάτι ξεκάθαρα αυτή. Τι να πω, μπράβο στα παιδιά. Τουλάχιστον το παλέψανε στο τέλος, δεν πέσανε, ας το πούμε, με τη διαφορά που έδειχνε στην αρχή του παιχνίδι. Έδειξε η ομάδα ότι αυτή έχει μέλλον, απλά θέλει μια στήριξη, ένα κλικ, κάτι παραπάνω, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Και από τον κόσμο και από κάποια χορηγία. Η ομάδα θέλει ένα κλικ, μια υποστήριξη και θα ξανακάνει αυτά που έκανε και στο παρελθόν, πιστεύω. Έτσι, λίγο, παιδί μου, λίγο. Το βράδυ, από το πρώτο λεπτό πρέπει να μπούμε μέσα να χάνουμε 2-0, φίλε. Σαν να χάνει η ομάδα, δηλαδή με τέτοιο πάθος που να παίζουν και να είμαστε ψηλιασμένοι. Αυτό ήταν στη Λαμία τότε ο Ευαγγέλου που είχε κάνει τα δύνατα δυνατά. Ναι, ναι. Στο περσινό, όχι αυτό που κερδίσαμε φέτος. Ναι. Στο περσινό ήταν ο Ευαγγέλου. Μπουμπούκι, γνωστό μπουμπουκοβλάσταρο. Για μεγάλο λουλούδι, για μεγάλο ταλέντο. Λέλουδο, τον κάλεσαν στην Φλοϊρόπ, στην έκθεση με τα λουλούδια για να κάνει τα εγγένεια. Έτσι, άνθοεκθεση. 2018-19. Δεν εφησυχάζουμε με τίποτα. Άμα δεν δούμε την κούπα στα χέρια του Βιερίγια και ψηλά στον αυτό ακριβώς. Φωταγωγημένη πόλη. Και το πούλμα να κάνει από γωνία Τσιμισκή Εθνικής Αμήνης μέχρι το Λευκό Πύργο 3,5 ώρες. Δυο μέρες, τι 3,5 ώρες. Και δυο μέρες, ό,τι γουστάρει, δυο μέρες φίλε. Δυο μέρες. Εκεί. Αποκλεισμένη, ξηρά τροφή, να τους πηγαίνει ο κόσμος νερά. Για αυτά τα βιντεάκια που είδα εγώ, όπως λένε χρόνια πολλά στο Λουτσέσκου, στο Open φίλε και στο ίντερνετ και αυτά, δείχνει το κλίμα μέσα στην ομάδα. Οικογένεια. Ο Άρντα, καληνύχτα. Όταν κατοικηθεί ο τελευταίος όροφος, μπορεί να πήξει και μπάλα. Τελείωσε. Αυτά, φίλε. Τα λέω πως φιλιά πολλά. Και αχάριστος. Άπειρες ευκαιρίες. Έδιωξε τον Ενρίκε για να κρατήσει εσένα. Ενώ όλοι του λέγανε, όλο το κλίμα έλεγε μη τον τρελό. Άστον, αυτό το... δεν πρόκειται να παίξει μπάλα ο Άρντα. Σε εμπιστεύτηκε, σου έδωσε ευκαιρίες, σε συγχώρεσε, σε ξανασυγχώρεσε. Μονίμως πρόβλημα. Νομίζεις ότι είσαι ο Μέση της Αιγύπτου. Νομίζεις ότι όλος ο κόσμος πρέπει να περιστρέφεται γύρω σου και το λέει κάποιος και σε γούσταρα και χιλιάδες φορές είχαμε πει. Αλλά δεν έχεις μυαλό deep. Με το πρώτο γκολ που βάζεις χθες αρχίζεις και μιλάς για τον Πάο και αυτά και να μην παίζει με πίσω. Όπαρε! Εδώ που σε βάλαμε έπαιξες. Εδώ που σε βάλαμε γύρισες γύρω από τον εαυτό σου. Αν νομίζεις ότι περιστρέφεται όλη η γη γύρω από σένα, δεν θα παίξεις ποτέ μπάλα. Θα είσαι ο επόμενος η καμπάλα θα είσαι. Επειδή έβαλε ένα γκολ, έκλαιγε μπροστά στον πάγκο, αγκάλιαζε τα πόδια τον Κάναντι αυτά. Εγώ στον πάγκο είχα άγχος. Άγχος είχες φυσικά, φίλε. Εδώ είναι μεγάλο οικοδόμημα. Δεν είναι το ατρομητάκι εδώ. Εδώ θέλει άντερα, θέλει χαρακτήρα, θέλει προσωπικότητα. Και θέλει να τηρείς κάποιους κανόνες. Δεν μπορεί όλοι να παρακαλάνε εσένα. Δεν μπορεί να ασχολούνται με τα δικά σου τα μυαλά. Νυχθημερών. Έχει άλλους 20-25 χαρακτήρες, το ίδιο δυνατούς έχει προσωπικότητες. Δεν γίνεται να ασχολούμαστε με την πάρτι σου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν θερμή παράκληση, τον ΠΑΟΚ μην τον ξαναπιάσει ποτέ στο στόμα. Τελείωσε από εδώ. Τελείωσε, είχες δύο ευκαιρίες, τις κλώτσισες. Από εκεί και πέρα ασχολήσου. Για τον Ατρόμητο είσαι επαρκέστατος. Καταπληκτικός. Για τον ΠΑΟΚ υπήρξες λίγος. Τελείωσε η ιστορία αυτή. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έχει και άλλη μια γραμμή που την ξέχασε. Όχι, ρε φίλε. Έλα, γόρι μου. Έλα, γόρι μου, έλα. Τι κάνουμε, καλημέρα σε όλα τα παουξάκια, σε όλο τον κόσμο. Δεν μου λες, διάλειμμα κάναμε και μισή. Και όσοι. Όχι, τόση, τώρα θα κάνουμε. Τόση που την έχει τόση. Έλα, γόρι μου, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Χρήστο, και όσοι που την έχει. Στην Γερμανία τον έβαλε, ρε. Για πε. Τον Κώστα. Τον Κώστα από τον Μπόχουμ. Όχι, δεν τον έβαλα. Τον έχει πάρει ποτέ τηλέφωνο, υπάρχει, είναι υπαρκτό πρόσωπο. Δεν έχει πάρει. Καλά τον κατάλαβα. Όχι. Ξάδερφος υπάρχει, τηλέφωνο. Ναι, ξάδερφος υπάρχει, αλλά δεν τον ξέρουμε, φίλε. Να πάρει κι άλλο, θα πει, βάλε και τον αναξίμαλο να πούμε στο... Αυτός μας ξέρει. Στο Νέο Βελγί. Μας ακούει, αλλά δεν... Προχώρα!
Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Και να υπενθυμίσω στον Κολομπάμπουε που έλεγε τι τους κάνει ο Πάκ, τι σου κάνω μάνα μου. Έτσι. Πονάς αγόρι μου, που έλεγε άλλη. Τι κάνω μάνα μου. Πονάς αγόρι μου. Λοιπόν, θέλω να με κάνεις ένα connection, ρε. Βεβαίως. Καλά το είπα. Να πες. Έλα, ρε, για πες. Του βούτυρα και θα πας κανένα τηλέφωνο, ρε. Α, ναι ρε, πω, το ξέχασα ρε φίλε. Καμένες φλάτσες. Το ξέχασα. Θα γίνει φίλε, θα γίνει. Θα γίνει. Έφυγε. Έπεσε. Έπεσε. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Ξαναλέω, έχετε ακόμα ένα 20 λεπτό να στείλετε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κονσολάρα PlayStation 1, το Classic. Επανεκδόθηκε από την Sony, κορυφαία εταιρεία, και το κληρώνει σήμερα ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πέκταρα, τσούμπα τσούμπα, τσούμπα τσούμπα, πέκταρα. Μην ξεχνιόμαστε, τρέχει ένα στοίχημα ζωής και θανάτου για το αν θα ακούσουμε ένα μία εβδομάδα γιορταστού ταμποφίλια 2019. Εδώ θα ακούσουμε τα πάντα, την άμμο της θάλασσας, τον άμμο της θάλασσας από την Μποφίλιου στην εκπομπή. Όχι, χρωστάει άλλα 6 γκολάκια ο Τσούμπα, ο Τρυπόδης από την Αγγλία, και νομίζω ότι και σήμερα θα πράξει το καθήκον του να μας απαλλάξει από αυτό το άγχος. Τσούμπα τσούμπα μπουρα. Πεκταρά ή ό,τι άλλο εσείς σκέφτεστε. Πάμε στις γραμμές, 4 περιμένουν. Να υπενθυμίσω ότι Δημητριάδης Construction 323-003, αυτός για ανακαίνιση, αυτός για δόμηση, αυτός μετατροπή του χώρου σας Airbnb στο 323-003, και ό,τι τεχνικό πρόβλημα υπάρχει. Μην ξεχνιέστε, κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικό σε 2-5 λεπτά. Από τώρα θα κληρώσουμε μία παιχνιδοκονσόλα Sony Classic από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που μπαίνετε και παίρνετε και μέρος, αν πάρετε το οτιδήποτε σήμερα, για ένα κινητό Sony Xperia 170 ευρώ η αξία του. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Έβαλα και Κούλη από Στοκχόλμη βεβαίως, και Δέσποινα από Ντούσελντορφ, και Στέλλα από Βιέννη, και εννοείται και η Ηλία Σταφυλίδης. Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον, καλώς τον. Να τα πω χρόνια. Πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Δρόμος με το όνομα του ΠΑΟΚ στη Γερμανία. Τον αγαπημένο μου κύριο. Να τα έχω τόσα χρόνια επικοινωνούμε. Θυμάμαι στα Σπορ του Βορρά είχαμε κάνει αφιέρωμα. Με είχες πάρει στον 103. Και είχαμε, έχεις κάνει... 103, ναι. Το όνομά σας θυμίστε μου, το όνομά σας. Λεωνίδας Ζουγιακούδης είμαι. Λεωνίδας. Ναι, ο Λεωνίδας. Λεωνίδας. Κύριε Λεωνίδα, ναι. Θυμάμαι ότι είχατε κάνει ειδικό δρόμο ΠΑΟΚ Στράσε. Σε ποιο μέρος ακριβώς, που είστε. Είναι περιοχή Βίρτσμπουργκ. Στο Βίρτσμπουργκ. 100 χιλιόμετρα από Στουτγκάρδη και 70 από Βίρτσμπουργκ. Μάλιστα. Έτσι το αναφέρω. Είμαστε σύνορα, δηλαδή, μάτι με τις Βέργες. Με Μπάιερ. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάνω, τι κάνετε, είστε καλά, γιατί νομίζω ότι είχατε κάποιο θέμα με την υγεία σας. Είστε καλά τώρα. Κωνσταντίνε, κάνω αγώνα, έχω θέματα. Σήμερα μάλιστα έπρεπε να πάω μέσα, αλλά δεν θα το κάνω. Το λέω, όχι, αύριο δεν μπορεί, δεν γίνεται, Τρίτη θα μου κάνετε. Δευτέρα έχουμε αγώνα. ναι, κοίταξε, έχω κάνει και συμφωνία ότι το έγραψα και σε... Κάνω τα πινακιδάκια εκεί που γράφω διάφορα πράγματα. Ναι. Αυτό δεν είναι δικό μου, είναι... το έχω δανειστεί. Δώσ' μου τα πάντα και μετά μπορώ να φύγω για πάντα. Αλλά μετά φοβάμαι ότι θα ζητήσω και Champions League. Όχι, ένα. Θέλω να είστε δυνατός, να παλέψετε με τα θέματά σας, να βγείτε δυνατός. Είστε παλικάρι, θα βγεις δυνατός από αυτό. Πρέπει να ζήσεις για να βιώσεις τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή, να τον δεις. Έχω πολλά χρόνια που το παλεύω. Και πιστεύω θα το παλέψω. Έτσι. Τέλος πάντων. Είσαι δυνατός. Έτσι. Είσαι δυνατός. Έτσι θέλησα πάντα. Κοίταξε, σ' ακούμε, δισεκατομμύρια σ' ακούνε στον κόσμο. Μη επειδή δεν βγαίνουμε να μιλήσουμε προσωπικά με σένα ή στο σταθμό. Και να προσέχεις κάτι άλλο. Έτσι βγήκαμε αφορμή. Έτσι, δεν ακούω αθλητικές εκπομπές. Εγώ ήμουν σε ένα ράδιο που άκουγα κάποιες επιλεγμένες. Ναι. Τέλος πάντων. Το περιμένω, εντάξει, δεν είναι ούτε διαφημίσεις ούτε τέτοιο. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ανοίγω και κάνα τέτοιο, αλλά κάποιοι συνάδελφοί σου, δημοσιογράφοι ή παραγωγοί
ξέρω εγώ, εσύ, γιατί το χλεβάζουν έτσι, εσύ, το, πούμε, σε κάποιες φάσεις την εκπομπή σου και λέω, αν θέλετε εσείς, δεν θέλετε να ακούτε, να έχετε ακροατές, και εγώ σας γράφω. Τους γυρνάω και δεν τους ακούω. Τέλος πάντων, αυτό έτσι. Ήθελα να σε πάρω. Κύριε Λεωνίδα, εκτιθέμεθα κάθε μέρα. Θα υπάρχουν και αυτοί που δεν μας γουστάρουν. Υπάρχει κόσμος που ζηλεύει όλο αυτό που έχουμε φτιάξει. Με τον τρόπο που αναφέρουν στη δική σου εκπομπή, καταλαβαίνω και δεν τους ακούω. Τι να κάνω. Δεν πειράζει. Έτσι, τι να κάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως είπα. Εμείς, α, κάτσω να σκάσω τώρα, να σκάσω, δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα. Λοιπόν, και κοίταξε, πιθανό να θέλουν να ανοίξουμε διάλογο μαζί τους. Δεν θα το κάνουμε. Παρεπιπτόντως, ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση για το καζίνο. Που δεν ήμουν εγώ, δεν μπόρεσα να έρθω, αλλά πήγε ο γαμπρός μου. Ωραία. Και σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ χαίρομαι. Αλίμονο, λοιπόν, αλίμονο. Εμείς πρέπει να προσφέρουμε δώρα. Δεν ζητάνε δώρα από το ραδιόφωνο. Κύριε Λεωνίδα, θέλω να είσαι δυνατός, να είσαι γερός. Ο ΠΑΟΚ να σε οδηγεί. Μην ξεχνάς, ζου μου ζου, να είσαι δυνατός. Την καλημέρα μου σε σένα και σε όλους τους μετανάστες ΠΑΟΚτσίδες και μη. Γεια σου Λεωνίδα μου. Γεια σου Λεωνίδα μου, να είσαι δυνατός. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σε φιλώ, αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Τι ωραίος άνθρωπος. Σε ένα χωριουδάκι έξω από το Βούρτσμπουργκ, επειδή οι δρόμοι δεν είχαν ονομασίες, πήγε, κίνησε διαδικασίες με την τοπική κοινωνία και ονομάτισε το δρόμο Πάοκστράσε. Και έχει πινακίδες στους δικέφαλους εκεί κανονικά. Αυτό το πράγμα το έχει εστερνιστεί, το έχει αποδεχτεί όλη η γειτονιά. Όλοι οι υπόλοιποι Γερμανοί μένουν στο δρόμο που λέγεται Πάοκ. Και στα Σπορ του Βορρά τότε, εποχή Σπορ του Βορρά, φοβερή, εποχή 103 χρόνια μοναδικά. Λοιπόν, είχαμε κάνει και αφιέρωμα φωτογραφικό. Μας είχε στείλει φωτογραφίες και του είχαμε κάνει ένα δισέλιδο τότε στα Σπορ του Βορρά. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε, πάμε επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Άλλες τέσσερις γραμμές είναι και αυτές μην πάρεις άλλες, Χρήστο μου, γιατί πρέπει να κάνουμε δύο κληρώσεις. Καλημέρα, έλα, φίλε μου. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Δαμιανός από Μάνχαεμ. Έλα, ρε Δαμιανέ, να έναν που ξέχασα. Νάτος. Μπορεί να μείνεις. Είσαι στο Μάνχαεμ τώρα ή είσαι εδώ εσωτερικό. Είμαι στο Μάρχαμ και ξέρω και το Γραμματικόπουλο. Τέλεια. Τον έβαλα τον Γραμματικόπουλο. Τον έβαλα. Ναι, ναι. Κανονικά. Καλώς. Γεια πες. Προλαβαίνετε όσοι σας έχω ξεχάσει. Συγχωρέστε με, δεν είναι δυνατόν να θυμάμαι όλα τα παιδιά του εξωτερικού. Να σας βάλω στην κλήρωση. Έτσι, για το τάμπλετ. Από την κουπή της πίτας. Σ' ακούω, Δαμιανέ. Περιμένουμε σήμερα την Παοκάρα. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Σαββάτο είναι. Διζούμε. Έτσι. Έτσι, έτσι. Αυτό, αυτό. Νίκη στη Ριζούπολη, να τελειώνουμε και με αυτό. Να πάμε αυτό για την επόμενη μάχη. Έτσι είναι. Και ποτέ Μποφίλιου, ποτέ Μποφίλιου. Τσούμπα, τσούμπα, πέκταρα. Περιμένουμε σήμερα. Περιμένουμε σήμερα να κάνει το θαύμα. Να βάλει πάλι τον κολλάκι του. Έτσι. Καλώς παλιγάρι μου, ζούμε σου. Ζούμε σου. Γεια σου, Δαμιανέ μου, ζούμε σου, αδερφέ μου. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Έχω πει κι άλλες φορές. Όταν εκτίθεσαι, όταν κάνεις μια εκπομπή, θα υπάρχουν και αυτοί που δεν σε γουστάρουν. Αυτούς που δεν αρέσουν. Δεν αρέσουν οι εκπομπές μας. Τι να κάνουμε. Ή σε αυτούς που ζηλεύουν το ότι έχουμε τόσο κόσμο. Ή τα νούμερά μας. Ή το ότι υπάρχει τέτοια αγάπη από τον κόσμο. Αυτά είναι παιδιά ανθρώπινα. Να μπω σε διαδικασία να τους κατηγορήσω. Δεν είναι του χαρακτήρα μας. Ή να ανοίξουμε διάλογο με άλλες εκπομπές. Ή που βγαίνουν κάποιοι να ηρωνευτούν ή να. Εντάξει, οκ, okay, τι να κάνουμε. Ξέρω ότι μας ακούνε όμως. Λοιπόν, ξύδι. Μεγάλες δαμιτζάνες, μεγάλα δοχεία. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Να σας το πω έτσι. Λέμε επίσης πραγματάκια που μπορεί να ενοχλούν. Που να μην μπορούν να τα ακούσουν. Που να μην τους αρέσουν αυτά που λέμε. Εμείς λέμε αυτό που κατεβάζει η γκλάβα μας. Ένας είναι πίσω από το μικρόφωνο και λάθη κάνουμε και πράγματα θα πούμε που μπορεί να μην είναι σωστά. Αλλά ξέρετε ότι αυτά είναι εμείς. Εδώ, αυτό είναι η παρέα μας. Πάμε να πάρουμε τις δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα. Έλα, ρε Ζωμουσάκη. Καλώς τον, ναι. Καλώς τη Βαλανιδωράχη. Πάμε. Άκουσε, Λεβέντε μου, η μεγαλύτερη τιμωρία στον άνθρωπο είναι όταν τον απαξιώνεις και όταν δεν κάθεσαι να ασχοληθείς μαζί του. Ούτε απαξιώνω, να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που, εντάξει, δυσαρεστούνται. Ή άλλες εκπομπές. Okay. Κωστή μου, εγώ θα το πω πιο όμα. Να τους απαξιώνεις, να μην τους δίνεις σημασία, να μην ασχολείσαι καν μαζί του. Γιατί η μεγαλύτερη τιμωρία σε έναν άνθρωπο είναι όταν σε απαξιώνει. Δεν πειράζει. Άσε τον άλλο να βγάλει, εντάξει. Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται, λέει το τραγούδι. Αυτό λέω και εγώ, ότι καλύτερα να πέτρες ρίχνεις στο δέντρο που έχει καρπούς, όχι στο ξερόδεντρο. Τον κάκτο τον προσπερνάνε όλοι. Ας ρίχνω, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Έχω ακούσει, έχουν γράψει και για μένα, έχουν πει τι έχω. Δηλαδή, δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε τώρα.
Εμένα αυτή τη στιγμή έτσι είναι η αρχή μου να απαξιώνω κάποιον όταν ασχολείται μαζί μου, δεν του δίνω σημασία. Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν, παρακάτω. Η ομάδα μου σήμερα θα κάνει το χρέος της για μια άλλη φορά όπως το έχει κάνει φέτος. Λοιπόν, θα πω για το χτεσινό το παιχνίδι, το ανεξόφλητο γραμμάτιο της ΑΕΚ τακτοποιήθηκε χτες με το 4-1. Βέβαια, καλά τους κάναν και τους τιμωρήσαν με αυτό το ταπεινωτικό τρόπο. Πάμε τώρα για το μπάσκετ. Το μπάσκετ ήταν μια παλικαρίσια, ένας παλικαρίσιος αγώνας για μένα, διότι το πάλεψαν το παιδιά. Μπράβο τους, τους αξίζω συγχαρητήρια με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι ανθρώποι. Πάμε παρακάτω. Θα πω για τον φίλο μας τον Ουάρντα, ο οποίος μόνος του έβγαλε τα μάτια, δεν του έφταξε κανένας. Λοιπόν, αν ήθελε να παίξει τον ΠΑΟΚ, θα είχε συνετιστεί όπως όλα τα παιδιά μέσα στην ομάδα, θα ήταν και αυτός μια οικογένεια. Δυστυχώς έγινε μόνος του ξένο σώμα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου τώρα θέλω. Στο Ταρίφα που μας ακούει στον Αλέξανδρο το Βρασιάδη. Έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ο Έβερτον, ο Έβερτον. Ναι, ο Έβερτον, εντάξει, εγώ το ξέρω φιλαράκι. Ναι, ναι, Αλέκος. Την ασπρόμαυρη κλινική στο Στοχόλμη. Στο Κούλης. Στο Κολοβό που ξέρω αυτή τη στιγμή ακούει. Και επίσης τα παιδιά στο Ανόβερο ιδιαίτερα. Οπότε να έχεις μια όμορφη μέρα, να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Βασιλάκη μου, γεια σου Κούδα. Παοκάρα, αγόρι μου, φιλιά. Φιλιά, πάμε τελευταίος να κάνουμε και την κλήρωση. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Πέσαμε, πέσαμε. Λοιπόν, μαέστρο, θέλω, βάλε ένα χαλάκι. Θέλω καταρχήν. Λοιπόν, προσθέθηκε η Λίζα από τον Μπαχρέιν, ο Κώστας από τη Βρέμη, ο Γιάννης από το Γκρίχη από το Ανόβερο, ο Παναγιώτης από το Ασάφενμπουργκ, η Γαμπρή, ένας γαμπρός από το Κάρντιφ, η Στέλλα από τη Βιέννη, η Δέσποινα από το Ντούσελντορφ, ο Κούλης από τη Στοκόλμη, εννοείται τον είχαμε στη Στοκόλμη, αλλά τον είχα σαν Στοκόλμη κλινική. Ο Λεωνίδας από το Βούρτσμπουργκ και ο Δαμιανός από το Μάνχαϊμ. Η Λίζα γράφει: For the ones who's asking, I'm not a Greek, but I hope to be soon. I'm Filipina. Η Λίζα από τον Μπαχρέιν που έστειλε μήνυμα λέει: Δεν είμαι Ελληνίδα, αλλά πολύ εύχομαι να γίνω σύντομα. Γεια σου, Λίζα, στην παρέα μας, όπου και να βρίσκεστε. Ο Κώσο Ευαγγελόπουλος έχει βάλει πάρα πολύ ωραία ότι στο σουτ που κάνει ο Καμαρά υπάρχει offside. Είναι παίκτης μπροστά ακριβώς από τους παίκτες ΣΑΕΚ, πίσω από τους παίκτες ΣΑΕΚ. Βρείτε τη διαφορά στον γκολ του Καμαρά με αυτό του Βαρέλα. Για να αποφύγω λογισμούς, θεωρώ ότι δεν είναι η εθνικότητα του διαιτητή, ούτε τα ακουστικά στο αυτί του. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να κληρώσουμε. Θέλω από το 1 μέχρι το 41. Έχουμε αριθμίσει μπερδεμένα βέβαια με όλα τα παιδιά που είπαμε και νωρίτερα. Για το φλουρί που θα πάει το τάμπλετ από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ένα καταπληκτικό τάμπλετ που είναι το φλουρί μας. Δώσε μαέστρο. Το 13. Το 13. Το 13. Λοιπόν, το 13 είναι ο Αλέξης από τη Λάρνακα. 0-0-35-79-5-12. Ο Αλέξης από τη Λάρνακα. Είναι το 13. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τον πάρουμε. Δεν έχει τώρα το τηλέφωνο, πρέπει να το δώσω. Θα τον πάρουμε αύριο τηλέφωνο. Άστο. Δεν έχει τώρα, είναι το νούμερο, είναι μακρινάρι. Είναι μακρινάρι. Θα πάρουμε όμως τηλέφωνο το άλλο που θα μου δώσεις. Από το 1 μέχρι το 72. Θέλω να μου δώσεις για να, δω, για να κληρώσω την κονσόλα. 52. Λοιπόν, η Άννα Χούχλια. Κωστή, να είσαι γερός, σας ακούμε κάθε μέρα, ζου μουσούρο με και κάθε πίκρα και με βάλεμε στην κλήρωση για τα υπέροχα δώρα που δίνεις κάθε φορά. Πάρε τηλέφωνο. Μαριλής, 6946-057. Άννα Χούλια. Ή Χουλιά. Δεν ξέρω που πάει ο τόνος. Άννα Χούλια, Άννα Χουλιά. Δεν ξέρω που πάει ο τόνος. Πάρε τηλέφωνο. Έχεις στείλει μπόλικα μηνύματα, θα τη βρεις. Θα τη βρεις. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλή εβδομάδα. Είσαι η Άννα. Ναι, βέβαια. Ο τόνος που πηγαίνει. Χούλια, Χούλια. Άννα, Χούχλια, Χούχλια. Χούχλια. Λείπει το χ σήμερα στα μηνύματα που έχεις στείλει. Ίσως, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είσαι γερός. Εσύ να είσαι πάντα τυχερή. Θα στείλω το όνομά σου. Θα στείλω το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ. Περνάς έχει ο γιος γενέθλια και είναι ό,τι καλύτερο. Να το χαίρεσαι να το καμαρώνεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι το καλύτερο δώρο που θα μπορούσες να μας κάνεις. Πολύ χαίρομαι. Έστειλες αρκετά μηνύματα. Πόσα μηνύματα έχεις? Τέσσερα έστειλα. Μπράβο. Να σε πάντα τυχερή. Άννα μου. Θέλω καθημερινά σε ακούμε. Σε βλέπω κάθε μέρα. Μας κρατάς συντροφιά. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Να είσαι γερός και εσύ και η οικογένειά σου. Εσύ ό,τι επιθυμείς. Θα στείλω το όνομά σου από σήμερα το μεσημέρι και μετά πηγαίνεις στην ηλεκτρονέτ. Έχουμε πάει στην ηλεκτρονέτ. Είναι καταπληκτικός ο κύριος Νικολαίδης. Δηλαδή είναι
έχουμε και πολύ ευχαριστημένοι. Ο Παμπουκίδης εκεί, το δίδυμο. Βέβαια. Τέλεια. Να σε καλά, Άννα μου, να σε γερή. Να πας να πάρεις την κονσόλα. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά και πολλά. Με τη νίκη, και με την νίκη. Έτσι. Και με την νίκη, Παουκάρα. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, φιλιά. Λοιπόν, αύριο θα βγάλουμε τα παιδιά από την Κύπρο. Ο Αλέξης από τη Λάρνακα. Εκεί θα πάει το τάμπλετ. Ή θα το στείλουμε ταχυδρομικός ή όταν έρθουν εδώ τα παιδιά για κάποιο μάτς θα τους το δώσουμε χέρι-χέρι. Αυτά, σας βάλαμε όλους στην κλήρωση. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, δεν πρόλαβα να διαβάσω μηνύματα. Γεια σου, καλά εδώ που λέει Χριστόφορε. Καλημέρα στο Γιάννη από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα στο Βασίλη, γεια σου Ιάκωβε Νικολαίδη. Καλημέρα στην Βασιλική, γεια σου Κυριάκο Ξανθόπουλε. Καλημέρα Νίκη Λεβερδιάδου, γεια σου Πεκιαρίδη Ιωγιάννη. Γεια σου Σάβα Αλιώζη, κοσόνα και ξερό ψωμί. Λοιπόν, καλημέρα. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, να είσαι καλά. Ο Αλέξανδρος ο Κώστογλου, καλημέρα, καλή εβδομάδα σήμερα για το διπλό. Δώσε PlayStation για τα τρία παιδάκια μου. Ο Αϊβατζίτης, ο Ανέστης, η Χριστίνα η Χατζηγιάννη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάτε, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια στην καταπληκτική εκπομπή σου. Εσείς είστε που μας κρατάτε, να ξέρετε, σε πολλές φάσεις περίεργες και δύσκολες. Δεν ξεχνάτε, Τσαντεκίδης μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε καινούριο απέναντι τα τζάμπο ανεβαίνοντας για Ρεόκαστρο. 20 τόσα χρόνια εμπειρίας, μπαίνετε, ζητάτε το χάρι Τσαντεκίδη και του λέτε θέλω καινούριο αυτοκίνητο. Θα σας δείξει εκεί ο στόλος του από τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που είναι σαν καινούρια. Φυσικά, Αλφα Πλαμ Σόμπες, Ιταλικές, Μίλαν. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε να ζεστάνετε το χώρο σας. Καταπληκτικά πράγματα, τηλεφωνήστε. Και μην χάνετε ευκαιρία στο 651-718, ούτε ρεύματα, ούτε πετρέλαια, τίποτα. Και βέβαια, λαδόκολα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, όποιος πήγε, κόλλησε και ξαναπήγε, πλήρως ανακοινισμένος χώρος, καταπληκτικός και υπέροχος, γλύφε τα δάχτυλά σας. Σας φιλώ γλυκά, έρχεται η Τρόικα, δεν φεύγει κανένας, bye, ζούμου σου λέμε, διπλό σήμερα, φιλιά.